Έλα! Έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φάτος κομπροχό πίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες! Ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες! Κάντε το δοφέ! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ψυχοθεραπεία. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στα ρεχόρια να περάσουμε την παρακότητα από δύο σπυραχωρίες. Θα κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Εδώ είμαστε πουλάκια μου. Να δώσουμε και σήμερα δωράκλες. Θα κάνουμε και σήμερα τα ωραία μας. Να κάνουμε μουχαμπέτι και να περάσουμε όμορφα. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου. Κοπιάστε, κοπιάστε. Κάμ του δόθε. Κάμ του δόθε, κάμ του δόθε. Ελάτε στην τρελοπαρέα του ζουμουσού. Ελάτε και σήμερα γιατί έχουμε υπέροχα πράγματα να δώσουμε, να κληρώσουμε. Έχουμε και σήμερα μέρα Chuck Norris, όπως τάξαμε χθες, που ακούστηκε νομίζω ένα από τα κορυφαία που έχουμε ακούσει ποτέ. Η γιαγιά του Chuck Norris μπορεί να πλέξει γκλάς. Δηλαδή, τέλος, τελειώνουν όλα. Η γιαγιά του Chuck Norris μπορεί να βάλει κραγιόν στο χείλο του γκρεμού. Η γιαγιά του Chuck Norris, μάλλον ο ίδιος ο Chuck Norris, ξέρει πόσο κάνει το εμέσως πλην σαφώς, πόσο κάνει το φτωχός πλην τίμιος και τέτοια άλλα ωραία. Θα παίξουμε με αυτό σήμερα. Έχω καταπληκτικό, ένα ακόμα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τα δώρα, παιδιά, είναι ανίποτα, είναι αδευτέρωτα, είναι μοναδικά, είναι χιλιοπενεμένα, χιλιοτραγουδισμένα, πορφυρογέννητα και φεγγαρολουσμένα. Δώσαμε μέχρι τώρα ηλεκτρική σκούπα Miele, κουζινομηχανή Kenwood, smartphone Kubot, γεννήτρια ατμού. Και σήμερα δίνουμε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και τη Sony, που χρησιμοποιεί τους κορυφαίους, τους πιο σύγχρονους φακούς με τα καλύτερα αποτελέσματα. Και για το δεκαήμερο των εκτόσεων τώρα τον Νοέμβριο, η φωτογραφική από 110, 90 ευρώ. Άσχημα. Καταπληκτικό δώρο και σήμερα. Εν τω μεταξύ, όπως ειδοποιήθηκα, θα δώσουμε αύριο Πέμπτη μία Nespresso καφετιέρα. Την Παρασκευή τελικά θα δώσουμε έναν αφιγραντήρα την Παρασκευή. Καταπληκτικό το Yotomi. Και θα κλείσουμε Δευτέρα με ένα τάμπλετ. Δηλαδή, όπως σας είχα υποσχεθεί, καταπληκτικά πράγματα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μπαίνετε και στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ρίχνετε ένα λαχνό και κάθε μέρα κληρώνετε και ένας τυχερός. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Όπως σας τα είχα πει, όπως τα έχουμε υποσχεθεί, γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός για τα ηλεκτρικά σας. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Να πούμε λοιπόν ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι το Άρτος Αγροπλαστείο Νικολαίδης και τα δύο στην Καραολού και Δημητρίου, 237-163, και ψωμάρες και καταπληκτικά κεράσματα. Και τώρα έρχεται Μιχάλιδες, Γαβρίλιδες, αυτά, νεκτάρι, έχει πολύ πράγμα. Άγγελοι, έχει πολύ πράγμα τώρα. Έτσι, περνάτε από εκεί, παίρνετε τα κεράσματά σας, παίρνετε τις τούρτες σας, ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων. Τώρα το πρωί το καφεδάκι, τα τυροπιτοειδή. Οι άνθρωποι είναι μερακλείδες. Δεν αφήνουν τίποτα, όλα είναι εκλεκτά. Όπως εκλεκτά είναι και στον επίσης χορηγό πρώτης ώρας, στην Ψαραγορά Αιγαίων, που όσοι πήγατε πραγματικά καταλάβατε γιατί δεν θα ξαναπάτε πουθενά αλλού για ψάρι. Το μόνο που δεν πουλάει είναι γοργόνες από αυτά που κολυμπάνε. Αν είστε Μερακλής, αν είστε λάτης του καλού ψαριού, εκεί στην Ψαραγορά Αιγαίων και στα δυο καταστήματα, και στην Αγίου Δημητρίου 70, αλλά και στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη 40, ανεβαίνοντας, και delivery στο καθαρίζει, στο ψήνει άμα θέλεις κιόλας, και στο φέρει και στο σπίτι έτοιμο. 2310-214.000 για το κατάστημα, για την Ψαραγορά Αιγαίων στο διοικητήριο. 2310-69-56-66. Σου μιλάει το ψάρι. Ζυγώνεις και σου λέει λογάκια, είναι τόσο φρέσκο. Σου λέει, να, χθες παίζαμε μπυρίμπα με τον Ποσειδώνα, χθες βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα και τέτοια. Ήρθε, μας επισκέφθηκε ο Κουστό και διάφορα άλλα τέτοια. Και μπαίνοντας έχει πάγκο. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε. Και πακέτο στο σπίτι σας. Και επίσης φεύγετε από τη δουλειά. Τηλεφωνάκι εκεί, μπορείς να μου έχεις έτοιμο. Τι έχεις σήμερα, έχεις λιθρίνη, έχεις να πούμε ξυφία, έχεις φαγκρί, έχεις φαμπέζ, έχεις φαπράσινο, ό,τι έχεις. Τι έχεις, ετοίμασέ μου τον αρθό να το πάρω. Όμορφο και ωραία. Βάλτε το ψάρι
Το πεσάρι με πι σίγμα κιόλας. Μέχρι και τέτοιο θα βρεις εκεί. Βάλτε το στη διατροφή σας και θα με θυμηθείτε. Εδώ είμαστε σήμερα στο Παλατάκι 6.30. Το καμάρι των τελευταίων ετών. Η πρωταθλήτρια, Πλιστάκης πρωταθλήτρια και λόγος. Η ομάδα που ούσα τόσο δυνατή μας κάνει περήφανους, γιατί πηγαίνει και παίρνει πρωταθλήματα κακαλάτα μέσα στον Πειραιά. Μας κάνει για μία ακόμα φορά περήφανος και σήμερα μπαίνει δυνατά στη μάχη για να αντιμετωπίσει την ομάδα από τη Φραγκφούρτη, τη United Φραγκφούρτη, και να μπει στους ομίλους. Έχει δύο μάτς για να μπει στους ομίλους. Όλοι 6.30 στο Παλατάκι λοιπόν, για να δώσουμε όθηση, να δώσουμε ενέργεια όπως ξέρει ο λαός να δίνει στην ομάδα φτερά στα πόδια των παικτών. Το μπάσκετ θες έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο περίπατο 69-94 με αυτήν την ομάδα που λέγεται Οπαβα, Οπαβα, Οπαβα. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ σημαντικό. Πήγε στην Τσεχία και παρότι βρέθηκε στην αρχή στο μείον 15. Τα κατάφερε και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Στρώνει στο μπάσκετ. Είμαστε πολύ, πολύ ομάδα ψυχολογίας. Εκεί που γυρίσαμε το μάτς στο ευρωπαϊκό, σε νεκρό χρόνο, να μετά με την ΑΕΚ στο κύπελο πάλι, τώρα θέλουμε, είμαστε η ιδιοσυγκρασία μας είναι τέτοια. Έτσι, τώρα έχουμε πάρει τα πάνω μας. Πολλοί κόσμος ξεκίνησε και ξεκινάει σήμερα για την εκδρομή στη Βουδαπέστη. Πάμε να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό διπλό. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε έτοιμοι. Ετοιμάζει τον Μπέλκα, ετοιμάζει τον Ζαμπά, τον Λιμνιό. Ο Μαουρίσιο είναι εντάξει, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, αν θα το χρησιμοποιήσει, θα τον πάρει μαζί, θα τα δούμε όλα αυτά. Και γενικότερα, σουξουμούξου. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έχω Τσακ Νόρις σήμερα. Φορτώνεται το μαραφέτη, γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Από εκεί μέσα θα κληρωθεί ένας στη φωτογραφική μηχανή, ένας το τριήμερο στις θερμές και ένας τα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη. Τρία δώρα σήμερα. Φωτογραφική Sony, καταπληκτική από την Electronet. Τριήμερο στις θερμές, να πάρετε το έτερό σας ήμιση να πάτε για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ, να μπείτε σε υγρασίες, να κάνετε ωραία πράγματα εκεί, μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας. Και βέβαια και τσιτσί, κρεατάρες, τα γουστάρετε να γεμίσει το τραπέζι με τα κρέατα ενός μήνα. Τώρα, ενός μήνα. Αν είναι για 20 μέρες, τι θα πείτε, όχι, δεν θέλουμε. Λέμε 20 μέρες, 25 μέρες, ένα μήνα, εξαρτάται και πόσα θα τρως. Έτσι, έτσι μου έχουν πει, έτσι σας λέω. Δεν πήγα να πάρω εγώ ίδιος. Στον Άγγελο θα πάω κάποια στιγμή. Στο Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη, εκλεκτά. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Ο Τσακ Νόρις έραψε το σχιστό. Μου γράφει ο Βαγγέλης, πρώτο μήνυμα. Μπάτμαν, χθες έχει κορυφαίο, φίλε. Η γιαγιά του Τσακ Νόρις έχει πλέξει γκλάς, φίλε. Τέλος. Τέλος. Αυτός δηλαδή είναι στο όριο του νοσηρού. Είναι στο όριο του νοσηρού. Όταν ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ανακάλυψε το τηλέφωνο, βρήκε δύο αναπάντες από τον Τσακ Νόρις. Λέει η Μαρία, καλώς την. Ο Ισαΐας χορεύει Τσακ Νόρις. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κάτσε να. Γιατί έρχονται, ξεκίνησαν. Ο Τσακ Νόρις λέει έλα ντε και το ντε έρχεται. Γεια σου, Βαγγελάκι μου. Ο Τσακ Νόρις βγάζει άσο από αμάνικο. Λέει ο 742. Παιδιά, γράψτε μου ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο. Γράψτε μου ένα ονοματάκι, να μην λέω 742. Λες και προαυλίζεται, ας πούμε, στο τελευταία έξοδο Ρίτα Χέιγουορθ. Ο τύπος που βγαίνει έξω και λέει έλα 742 έξω να σε ελέγξουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό, ρε παιδιά, μην λέμε σκέτα νούμερα. Άμα δεν θέλετε να γράψετε ονοματεπώνυμος, γιατί πολλοί από εσάς είστε στη δουλειά, ακούει ο διευθυντής ή οτιδήποτε κτλ. Γράψτε, ο Στραβοστόμης, ο Κοκκινολέμης να πούμε, ο Περίεργος, ο Αλήθερος, ο Μαλλιάς, ο Σουξουμούξου. Έτσι, έχουμε καταπληκτικά παρατσούκλια στην παρέα. Ο Κολομπάμπουε χώρα. Είμαστε, λέει, διασταύρωση Κολομβίας και Ζιμπάμπουε. Ο Κολομπάμπουε. Ο άλλος λέει η μαστίχα του Τζαβέλα. Ο άλλος λέει το σκαλοπάτι του Βιτόλο. Ο σκούφος του Ρασβάν. Δηλαδή η βροχή. Ο άλλος χόρευε μέσα στη βροχή, φίλε, πάνω στο αυτοκίνητο. Μετά τον γκολ του Περέιρα μέσα στο Καραϊσκάκη, σταμάτησε μπροστά στον αρένα, φίλε. Μπροστά ακριβώς. Στον δρόμο που πέγε τη Χαλκιδική, έτσι μετά την αερογέφυρα. Με αλάρμ μέσα στη βροχή, χόρευε μέσα στη βροχή. Δεν θα σε βάλουμε βροχή. Έτσι είναι. Τσουκνίδας ο άλλος που βγαίνει
Έτσι, ο Τσουκνίδας με τη φωνή Τσουκνίδα από την Τσούχτρα. Έχει, έχει πολύ πράγμα. Βάλτε παρατσουκλάκι. Λοιπόν, ο Τσακ Νόρις έχει πάρει το ferry boat για το Coffee Island. Ωραίος. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Ο Τσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε δύο βράδια. Επίσης πολύ ωραίο. Γεια σου Μαρία μου. Ο Τσακ Νόρις έχει φωτογραφίες της Ακρόπολης όταν αυτή ήταν ακόμα οικόπεδο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Γεια σου Τάκη, γεια σου Δημητράκη μου. Για στιγμή γιατί, παιδιά, έπεσε η καρέκλα. Δεν γίνονται αυτά. Για στιγμή. Θέλει κάτι να μας πει η καρέκλα, φίλε, για το βάρος μας. Δεν είναι τώρα, πάμε για διψήφι σχεδόν. Πάμε για διψήφι σχεδόν. Μεγάλο Ερέρα, φίλε. Τι είπε ο Πάκο Ερέρα, φίλε. Πω, 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 τι είπε. Διακοπή κάνω τώρα από τα Chuck Norris. Στέλνετε, στέλνετε εσείς. Θα μπείτε στην κλήρωση, είπαμε. Για φωτογραφική μηχανή Sony. Ρε, τι είπε ο Ερέρα, ρε. Λέει, όταν λέει οι Λεγανιές, περιμένω λέει ο Άρης να κερδίσει, λέει τον Μπάουκ, λέει τον την ΑΕΚ, λέει και τον Ολυμπιακό. Όταν οι Λεγανιές, λέει, παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Μπαρτσελώνα και την Ατλέτικο, τι λέει, περιμένει να κερδίσει. Και άλλα λογάκια ότι είμαι απλήρωτος, λέει και τέτοια. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Καλό το Θανάση. Ο Τσακ Νόρις φέρνει διπλές με ένα ζάρι. Σωστό. Γεια σου, Θανασάκο μου. Στα Γιάννητσά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο ρημαγδός. Από εδώ είπαμε θα βγει. Ο τυχερός κερδίζει Sony, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει Sony, το όνομα. Οτιδήποτε. Ακόμα και στο Sony και καλά, είναι πρώτη φίρμα. Sony και καλά. Sony, πού υπήρχε φίλε Sony όνομα σε κάποια σειρά που βλέπαμε, ο Sony, ήταν ο γιος του David Hasselhoff στο, εκεί που ήταν αβαγωσώστης, στο Baywatch, τον λέγαν Sony τον μικρό του, το γιο, ή κάνω λάθος, πώς, Sunny, Sunny Beach. Δεν ξέρω. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, ελάτε στην παρέα μας να πούμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας όπου μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, να το ξέρετε, κούκλα η πορτοκαλί η μπλούζα. Κούκλα. Δεν είναι αυτή που φορέσαμε στο Ηράκλειο, η οποία είχε μαύρες επομίδες επάνω, που είχε μαύρο να πούμε. Είναι full πορτοκαλί. Μία μικρή εκπαίδευση θα μας επιτρέψετε εμείς που είμαστε 40 φεύγα. Τι 40 φεύγα, δηλαδή παρά 50 μας χαιρετάει το πεντάρι απέναντι. Μας κάνει ματάκια και μας κάνει χυλάκια και duck face και τέτοια. Λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα. Γιατί βλέπω κάποιοι πιτσιρικάδες ξυνίζουν. Καλά λέει πορτοκαλί. Το πορτοκαλί χρώμα είναι τόσο συνυφασμένο με το οπαδικό κίνημα, με αγώνες, με πορείες, με εκδρομές, με κερκίδες επικές και μυθικές, όταν ακόμα δεν είχε βγει το ίντερνετ, όταν δεν μπορούσαν αυτά που έφτιαχνε η Θύρα 4 και όλη η Τούμπα να γίνουν βιντεάκι και απλά απαθαναζήτουζαν σε μια φωτογραφία, τρέχαμε να πάρουμε τα Σπορ του Βορρά, τα μεγάλα, τα σεντόνια, που για να το ανοίξεις τα Σπορ του Βορρά σε βοηθούσε και ο φίλος, ο κολλητός, να τα ανοίξεις. Μελάνι στα χέρια να μυρίζει, άσπρο πουκάμισο Σάββατο βράδυ με. Με χεριές δεν υπήρχε. Αποτυπώματα παντού, στα πλευρά παντού. Και περιμέναμε να δούμε την κερκίδα εκτός το διαζώσεις, αν ήσουν στην Τούμπα, περιμέναμε να δούμε μία φωτογραφία, βιντεάκια, ίντερνετ, Instagram, Twitter. Τώρα βλέπεις, σηκώνει χέρια ο λαός 9 η ώρα, 9 και 1 έχει ανεβεί και το βλέπει ο άλλος που είναι στην Κολομβία, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, στην Νέα Ασία, στο Νεπάλ, στο Κατμαντού, στο Μπαχρέιν, στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο. Αυτό είναι η δύναμη του διαδικτύου. Πέσαμε φιλικό στο εξωτερικό και την άλλη μέρα περιγραφή στο 14. Ο Λεοντιάδης έκανε, ξέρω εγώ, τη σέντρα και ο Τουρσουνίδης και πήδηξε για την κεφαλιά και έκανε το 0-1 με την Χάιντι Χούφτεν, ας πούμε, στο κέντρο προετοιμασίας. Σκεφτείτε, τώρα, τάκ, ζωντανά το φιλικό, δηλαδή ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Λέω λοιπόν για τους πιτσιρικάδες ότι το πορτοκαλί χρώμα ήταν ένα ανάποδο φορεμένο μπουφάν. Αυτά από το χρώμα και της βίας και τέτοια τα ακούω βερεσέ. Δεν χρειάζεται.
η κερκίδα, ο λαός του ΠΑΟΚ έγραψε την ιστορία, τη δική του μοναδική ιστορία, όχι για τη βία, αλλά για το πάθος, για την τρέλα, για τον παλμό. Για όλο αυτό το οποίο έβγαζε πάντα, την ψυχή του. Αυτό το οποίο χθες μέσα σε δύο αράδες, ένας άνθρωπος που μέχρι πριν από λίγους μήνες τον περνούσα με πριονοκορδέλα και άκουγε όλη την καντιλοθήκη, δικαίως στην αρχή, γιατί δεν ήταν και τόσο συμπαθής όταν ήρθε. Μιλάω βέβαια για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ακούστε πώς περιγράφει. Και έρχομαι τώρα στα Τσακ Νόρις, εσείς στέλνετε, θα τα διαβάσουμε όλα σήμερα. Ακούστε πώς περιγράφει στην κάμερα της UEFA το τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ακούστε τώρα. Ο ΠΑΟΚ, και εσείς πείτε μου αν είναι ένας προπονητής ή αν είναι ένας μέσα από τη θύρα 4 ή ένας συντριβανίσιος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Είναι μια ομάδα με απίστευτη συναισθηματική ενέργεια. Υπάρχει κάτι παραπάνω από το πάθος. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το κάτι. Δεν μπορώ να σας το πω με λόγια. Λέει στο Δερβίση που έχει πάει με το Μαραφέτη από την UEFA. Αδερφέ, δεν μπορώ να σου πω τι σημαίνει. I can't explain. First of all, the balance of the soul, of the heart. Κλείνω την παρένθεση. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το κάτι παραπάνω από το πάθος. Όπου κι αν πας, αισθάνεσαι ότι κουβαλάς μια τεράστια ευθύνη. Όλοι απαιτούν αυτό. Νίκη. Νίκη, νίκη από τον ΠΑΟΚ. Παντού. Σου λέει, όπου σταθώ, όπου βρεθώ, φανταστείτε τώρα. Είσαι ο Ρασβάν, όπως και οι παίκτες. Πας στο περίπτερο να πάρεις παγωτό. Τσίκλες. Αυτοκόλλητα. Κέρματα χρυσά σοκολατένια. Αυτά που είναι το κέρμα το μεγάλο που έχουν σοκολάτα μέσα. Λέω. Πηγαίνεις να πάρεις εφημερίδα. Λέμε τώρα. Λέω διάφορα. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε αυτοί τι βιώνουν κάθε μέρα. Τι ακούν. Ακόμα και οι ξένοι. Ρε γαμιός, πάρτε τους αυτά. Άντε πρωτάθλημα έτσι. Άντε ρε λεβέντες. Άσε που δεν τους αφήνουν να πληρώσουν πουθενά έτσι. Δεν τους αφήνουν να πληρώσουν πουθενά. Είχε πει κάποια στιγμή, είχα ακούσει ο Καραδήμος, όταν πήραμε λέει το κύπελο, κάναμε να πληρώσουμε λέει το οτιδήποτε μήνες. Όχι καφέ, όχι ταβέρνα, όχι μπουζούκι, όχι ρούχο, όχι παπούτσι, όχι κάλτσα, όχι βενζίνη, όχι εισιτήριο, όχι... Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να συμβεί εκεί γύρω στο Μάιο φέτος. Γραφτείτε με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Ξέφυγα τώρα, μπήκα χωματόδρομο, έτσι το έχασα, αλλά το καταλαβαίνω. Εν γνώση μου, γράψτε ιστορία, γραφτείτε με ανεξίτηλα γράμματα. Παίξτε ανάμεσα στα άλλα για την ιστοροφημία σας. Να σας μνημονεύουν γενιές μετά από μας, όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Όταν μας έχουμε θα μας έχουν σκεπάσει, με αυτό που έχουν πει να μας σκεπάσουν και το λέει και το σύνθημα, όταν θα έχουμε φύγει, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να σας μνημονεύουν. Συνεχίζω με το Ρασβάν. Αισθάνεσαι περικυκλωμένος και εμψυχωμένος από ένα τεράστιο αριθμό, από μια τεράστια μάζα φιλάθλων που ζουν αποκλειστικά για τη νίκη. Ταυτόχρονα, αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, η στιγμή αυτή είναι δύσκολη να την ξεπεράσεις. Μπορείς να νιώσεις την απογοήτευση, τη θλίψη όλων αυτών που υποστηρίζουν την ομάδα, τον ΠΑΟΚ, μέχρι τα βάθη της ψυχής τους. Πρόλαβε αυτός. Μέσα σε λίγους μήνες, παιδιά. Δεν είναι 17 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ακούστε τι λέει. Όταν χάνουμε, τόσο δύσκολο. Τη βιώνουν τη θλίψη μέχρι το μεδούλι τους. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν από τη στεναχώρια. Βάζουν στο πλάι οτιδήποτε άλλο. Οικογένεια, δουλειά, βόλτα, γκόμενα, αυτά. Όλα μπαίνουν στο πλάι. Τους χαλάει τη μέρα, τους χαλάει την ψυχολογία. Τους επηρεάζει την καθημερινότητα. Καθορίζει την ψυχολογία τους, όπως είδα ένα πάρα πολύ ωραίο φούτερ που έχουν κάνει τα παιδιά από την Κύπρο. Που λέει ο ΠΑΟΚ καθορίζει τη μέρα μας και την ψυχολογία μας. Συνεχίζω λοιπόν.
με τα ρόγια του Ρασβάν. Μπορείς να νιώσεις την απογοήτευση λοιπόν, τη θλίψη όλων αυτών που υποστηρίζουν την ομάδα των ΠΑΟΚ μέχρι τα βάθη της ψυχής τους. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που δεν το περιμένεις και δεν μπορείς να το καταλάβεις παρά μόνο όταν ανήκεις σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την οικογένεια. Κάποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είχε τόσο δίκιο. Ο καθένας έχει αυτό το πάθος για την ομάδα του, αλλά αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ ξεπερνά το πάθος. Φίλε, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μείνεις εδώ. Δεν ξέρω αν θα μακροημερεύσεις, αν θα πάρεις άλλο ένα double φέτος. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτό που περιγράφεις είναι αυτό ακριβώς που νιώθει ο απλός, ο ανώνυμος, ο παδός του ΠΑΟΚ. Έχεις μπει μέσα στο πετσί. Γι' αυτό σε αγαπάμε πλέον και με τα λάθη σου και με τις αιμονές σου. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνεις όλα τέλεια. Και εμένα κάποιοι δεν μου αρέσουν που βάζεις. Ή κάποιες επιλογές δεν είναι αυτό. Ξέρετε τι κρατάω. Κρατάω το αποτέλεσμα στο τέλος. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έχει κάνει 8 νίκες μια ισοπαλία. Έχει κάνει σερί. Έκανε μια ομάδα που τη βλέπαμε. Που τη βλέπαμε μέσα στο καλοκαίρι και λέγαμε αυτή είναι η ομάδα μας. Που σάρωσε τα πάντα πέρσι. Που εξέθεσε τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους χάρτινους. Που τους διέσυρε. Που τους έβγαλε στον τάκο. Που τους ξεμπρόστιασε. Αυτό. Κάντε λοιπόν αυτό που κάνετε μέχρι τώρα. Μπείτε με την αύριο με τη Βίτη όπως μπήκατε με την Πάτε Μπορίσοφ. Μπορείτε ένα τέτοιο 20 λεπτάκι ζητάμε. Σκορπίστε τους. Για να πάμε παραπέρα. Έρχονται συνέχεια μηνύματα. Ο Τσάκ Νόρις λέει έβαλε το βρακί το ανάποδα και ο ανάποδας έμεινε ξεβράκωτος. Γεια σου Θανάση. Ο Χρήστος λέει, πώς σου αρέσει ο Τσάκ Νόρις, εσύ έξω. Πολύ ωραίο. Ο Τσάκ Νόρις έχει φωτογραφίες της Ακρόπολης όταν ήταν ακόμα οικόπεδο. Ναι, γεια σου Γιαννάρα μου. Όταν ο Κολόμβος ανακάλυπτε την Αμερική, ο Τσάκ Νόρις έβλεπε NBA. Δεν γίνονται αυτά. Θα με πνίξετε. Δεν γίνονται αυτά. Έβλεπε ήδη NBA. Ο Τσάκ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε δύο βραδιές. Πολύ ωραίο. Ο 540. Όταν ο Τσάκ Νόρις ρίχνει το boomerang του, αυτό φοβάται να γυρίσει πίσω. Πολύ ωραίος, σωστός. Γεια σου Δημητράκη μου. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά τρίβοντας δύο παγάκια. Γεια σου Αφροδίτη. Πολύ ωραίο. Ο Τσάκ Νόρις είναι ο μόνος που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρι. Λέει ο Ανέστης. Γεια σου Ανεστάκο. Τα φιλιά μας στην Άουσα. FM. Κενό το μήνυμά σου στο 54526. Θα διαβάσω και μηνύματα και από το Facebook, από τον τοίχο μας, από την ομάδα μας, εκεί που οδεύουμε ολοταχώς να πιάσουμε το νούμερο 12.000 και τότε εκεί θα δείτε τι δώρο σας ετοιμάζω. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Όλοι στο Βόλεϊ σήμερα, 6.30 στο Παλατάκι. Ενωμένοι, δυνατοί, δεν καταλαβαίνουμε, δεν μασάμε τίποτα. Το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι δεν χρειάζεται να πω. Ένα παλατάκι με 500, άλλο είναι το παλατάκι, ένα κατάμεστο παλατάκι. Αλλιώς, με την Φραγκφούρτη, United Φραγκφούρτης, τι έχουν κάνει άλλοι ρε φίλε. United Φραγκφούρτης και φτεδάκι με μπεσαμέλ και βάζεις, τι που το βάζεις, σιρόπι από γλυκό του κουταλιού. Δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, μπορείς να μου πεις, τι σχέση. Αλλά εντάξει, οκ, okay, περιορέξιος pumpkin pie. Αυτοί ξέρουν πώς ονομάζουν την ομάδα τους, εμείς θα τους πούμε. Στο Champions League είδατε τι έγινε. Παπάδες. Παπάδες γενικότερα. Αυτά. Να πούμε ότι από μικρά παιδιά υποστηρίζουμε Bayern Μονάχου. Τρέχαμε με ξέπλεγα μαλλιά μαζί με τη Χάιντι και τον Πίτερ εκεί στα βουνά της Βαβαρίας. Λέω εγώ τώρα. Μεγαλώσαμε με Karl Heinz Rummenigge, με Paul Breitner, με Dürrenberger, με Augenthaler, με Ζεπ Μάια, με Ζαμαρί Πφαφ. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίκτες. Και λέω τώρα ρε παιδί μου, ο Augenthaler φίλε δεν είναι ο Γερμανός επιστήμονας, ο κακός που έχει φτιάξει τα εξαρτήματα για τα μηχανήματα στο Cars, στα αυτοκίνητα, στο Cars 2,
ο καθηγητής Σαουγκεντάλερ που έφτιαξε αυτό το περίεργο μηχάνημα που εκρήγνεται η βενζίνη του βιοκαύσιμου. Άσχετα τώρα. Πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω σήμερα τι κληρώνουμε. Triple double figure. Τριπλή δωρούκλα. Όχι ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Triple double figure. Τι είναι αυτό? Πόντι, assist και rebound. Ωραία φίλε. Τι κάνει ρε παιδιά αυτός το κουμπό. Ή κοψίματα. Ο μπασκετικός φίλε έτσι. Ο μπασκετικός. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στο Ποσειδόνιο με τους φίλους μου, μου λένε βήματα. Λέω τι βήματα. Βήματα δεν κάνει. Κάνεις βήματα. Λέω, τι, δεν κατάλαβα. Βήματα ρε. Κάνεις βήματα. Τι θα πετάξω. Πού θα πάω. Με βήματα θα πάω. Όχι ρε, δεν την πιάνεις την μπάλα. Την πιάνε ρε. Την χτυπάς κάτω. Ο ειδήμων. Ο ειδήμων έτσι. Αλέι Χουπ νόμιζε ότι είναι ξαδέρφη της Σκάρλετ Γιόχανσον που έπαιζε μαζί της σε κατασκοπική ταινία η Αλέι Χουπ. Ή ράπερ, ο ράπερ Αλέι Χουπ. Ο Τσακ Νόρις ο Τσακ Νόρις όταν πάει να φάει σε εστιατόριο οι σερβιτόροι του αφήνουν μπουρμουάρ. Γεια σου Νικόλα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά τρίβοντας δυο παγάκια, επίσης μου το έστειλε και πριν η φίλη μας, πολύ ωραίο. Μπορεί να μην την παλεύεις, αλλά ο Τσακ Νόρις την παλεύει πάντα, πολύ ωραίο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντα από τη γραμμή των βολών. Να το μπασκετικό. Γεια σου μαράκι μου. Ο Τσακ Νόρις έδωσε άδεια στη σημαία. Πολύ ωραίο. Γεια σου Γιαννάρα μου. Λοιπόν, ο 547 λέει ο Τσακ Νόρις βάφτισε τον νονό του. Όταν ο Τσακ Νόρις πηγαίνει για τρέξη που φοράει ένα ζευγάρι πούμα ζωντανά. Πολύ ωραίος. Γράψτε μου και ονόμα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αφήσει τα κομματιά στο νερό. Ωραίο, ο 117. Ο Τσακ Νόρις έπαιξε μια φορά ρώσκι ρουλέτα με γεμάτο όπλο και κέρδισε. Ο Τσακ Νόρις κούναγε την κούνια που τον κούναγε. Πολύ ωραίος. Ο Τσακ Νόρις δάγκωσε το μήλο της Apple. Με αυτό θα πάμε. Σε διάλειμμα όλα αυτά μου τα στείλω 542. Γράψτε μου και ονοματεπώνυμο, γράψτε παρατσούκλι, γράψτε κάτι. Αυτά. Α σας στέλνει τηλέφωνο μια... γεια σου είμαι η Τάνια, γεια σου είμαι η Τάδε... είδα το ψευδόνυμο στο Facebook και αυτά άνοιξα να μιλήσουμε και τέτοια, μην το ανοίγετε, είναι απάτη. Είναι απάτη, έρχονται διάφορα μηνύματα με πενταψήφιο, πάρε με λέει, στείλε μου το στο Viper, στείλε μου το Facebook το προφίλ σου και τέτοια, μην μπαίνετε, είναι μία ακόμα απάτη. Μην μπαίνετε σε αυτό το νούμερο, μην στέλνετε, σας το λέμε. Πάμε διάλειμμα, είπαμε τριπλό δώρο σήμερα. Φωτογραφική μηχανή Sony εκπληκτική από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και τη Sony φυσικά κορυφαία εταιρεία. Επίσης τα κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Αυτά και μέσα από το τηλέφωνο το σταθερό και θερμές. Θα κληρώσουμε στο τέλος. Θέλετε μηνύματα για Τσακ Νόρις, θέλετε πινελίκια, γλυκόλογο, θέλετε λόγια αγάπης για τον Πάκο Ερέρα. Έτσι δεν ξέρω. Ο Λεβέδης αυτός δηλαδή στο τελείωμα άφησε τέτοια λόγια. Τέτοια λόγια που είπε. Τι να πω. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πόσο καιρό έχουμε να το βάλουμε αυτό ρε φίλε? Εδώ δεν το έχουμε παίξει έτσι, μαζί όχι. Το έβαζα φίλε. Εδώ είμαστε μπουμπουκοβλάσταρα, ελάτε στην παρέα! Ούτε ένας χαλασμένος εκεί πέρα έξω, ούτε ένας στεναχωρημένος. Για σένα η καρδιά μου σαν τα κεωστά. Παίρνω τα μυαλιά μου και με ένα βλέμμα σου ξεχανάω το όνομά μου. Άιντε, όχι αδύναμη να βρω. Έχετε ξεσαλώσει, θέλω να πω, με τον Τσακ. Πόσο ήθος φίλε. Καλά, οκ. Κραγιόν στο χείλος του γκρεμού. Δώσε! Έλα μωρή αρρώστια, έλα, έλα, σου που σου λέμε. Κάπως θέλω να κάνει αυτό. Τι λες στίχος έτσι, όχι μαλά. Τίκι τίκι τάκα 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 τίκι 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 τίκι. Σαν τον καλό το στίχο δεν έχει φίλε. Πάμε στις γραμμές. Δίνουμε δωράκλες σήμερις. Ξαναλέω, φωτογραφική μηχανή Sony. Να απαθανατήσετε ωραίες στιγμές με τον κορυφαίο φακό. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Δωράκλα και σήμερα. Επίσης τριήμερος στις Ερμές. Δυο διανυκτερεύσεις υπέροχα στο Λουτράκι Αριδέας. Δώσ' το!
Κλαίει πολύ κόσμο με ματσούκα. Το ξαναλέω στο Open, γύρισε η Δήμητρα. Βάζοντας κάτω και τρώγοντας για πρωινό τις διάφορες κοπελίτσες που βγαίνουν σε κάτι Next Top Model, σε κάτι My Style Rocks, κάτι αυτά. Ναι, τι να λέμε εδώ. Βγαίνει η Τζένι, περπατάει και τρίζει το μαρμαράκι. Τζένι Μπότς τώρα, έτσι που η Τζένι Μπότς τώρα δεν είναι 20, ούτε η Ματσούκα. Η Ματσούκα 44, φίλε. Βγαίνει Λόπεζ, η Τζένιφερ, το Τζενάκι, φίλε, που ευχαριστούμε για το σινιάλο. Τζένι. Πάω γραμμές γιατί περιμένετε. Ξέρω, πάρλα, γλιστρίδα. Τριήμερο θερμές, κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Όχι, Μιχάλη, σήμερα άγγελος στη Νεάπολη. Γεια σου, Μιχάλη, που ξέρω ότι ακούς, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Να το ξέρεις. Να το θυμάσαι, το λέει το αρχιζουμουσάκι. Να το ξέρεις, φίλε. Να το θυμάσαι πάντα αυτό που σου λέω. Πάμε, γραμμές, να μιλήσετε εσείς και τσακ νωρίς και ό,τι γουστάρετε και να πούμε και για μπαλίτσα και τραγούδια και παραγγελιές. Και αυτό που είναι η αναμπουμπούλα. Αυτό που είναι η εκπομπή μας. Αυτό. Κάναμε infotainment, που γράφει χθες κάποιος, μου το έχει γράψει και παλιά. Έκανε infotainment πριν ανακαλυφθεί, λέει ο όρος. Πάμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα. Θα σου πω αν θα πέσει κεραία. Αν θα έχουμε γραμμές. Καλημέρα, θα... Κωνσταντίνο. Ω, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, φιλέ Θουβού. Ξεκάθαρος. Αγόρι μου. Έκανα το φιλάρετο. Όχι, φίλε. Φιλάρετο είναι μοναδικός. Ο φιλάρετος, φίλε, έχει, είναι ο μοναδικός. Λέει, μπορεί να γίνεται χαμός, να πέφτουν οι κεραίες στο στούντιο, να φωνάζουμε, να κάνουμε τα βαντούρι, να χτυπιόμαστε αυτά. Έχει την πραότητα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τέλος, φίλε. Μπορεί έξω να έχει τσουνάμια αυτά και ραβνί να πέφτουν ευρωκέ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τέλος, φίλε. Ήθος και ευπρέπεια. Αγαπάμε, φιλάρετε. Λοιπόν, για πες. Καλημέρα σε όλους τους μουσάδες, στους μουσίτες, στους μουσάκια και στην ΑΕΚ 2014 με τετράχρονη ιστορία της. Έτσι. Λοιπόν, κάτι πορτοκαλάδες έμαθα. Κάτι αυτά, κάτι. Είπα να πιω κάτι πορτοκαλάδες, αλλά λέω μήπως κάνω μπάκαρε, παιδί μου. Και μετά να με γράψουν μήπως με γράψουν σε κασέτα και δεν μπορώ, λέω εγώ τώρα. Χωρίς να αφήνω κανένα υπονοούμενο, κανένα. Λέω τώρα. Εντάξει, άμα αφήσεις λίγη πορτοκαλαδίτσα, θα κάνεις μπάκα, θα κάνεις μπάκα εκεί. Όλα είναι στημένα τα πορτοκάλια. Με ήττα. Φυσικά. Φυσικά εννοείται τι είχε. Χημικά. Καλά, Τζένιφερ Λόπεζ είναι εντάξει. Άστο, φίλε. Νιρβάνα. Θα ήθελα να μην μιλάμε για παλιές σχέσεις. Σεβαστείτε το λίγο. Ναι, και εσύ τα έχεις μαζί. Τι πάνε να πει και. Εγώ μου φίλε, the love of, his, of her life. Καλά. 50 η Τζένιφερ, λοιπόν. Έτσι, δηλαδή μισό αιώνα. Καλά. 50. Αλλά φόρεσε ένα πέπλο προχθές πράσινο. Ένα πράσινο τέτοιο, φίλε... και έκανε εκεί τη, άστο, τη θεά Κάλλη να πούμε. Άστο φίλε, αυτά είναι σουλούπ και είναι και, τα, και το πώς. Μα, είσαι ρε παιδί. Κοίταξε, μου. Έχει στο Open, έχει τη Δημητρά, εντάξει. Έτσι, και στο Μακεδονία ποιο είναι, έχει με το Ρέι Λιώτα μια σειρά η Τζένιφερ. Ρέι Λιώτα, α παίζει ναι, που παίζει, τι παίζει, αστυνομικό είναι εκεί. Λόπες, ναι. Το, ναι, τζεν, το Τζενάκι. Ναι, το Τζενάκι. Εντάξει, εντάξει, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, καλά να είναι, δεν μα έδινε η μάνα τη, έκανε το δύσκολη. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν κρατάω κακία. Δεν κρατάω. Σου που έκανε ζημιά με το. Καλά, χτε. Με τη γιαγιά σου λέω, δεν υπάρχει. Άστο. Από και ένα σήμερα που δεν είπα σήμερα. Ρίχτο. Να σου πω, εσύ το ξεκίνησε χθε, έτσι. Εσύ το ξεκίνησε. Άστο, φίλε, υπόκληση. Εχθέ πρέπει να έχει λόξιγκα όλη μέρα. Το είπα όπου υπήρχε. Μέχρι και στην Αντρία τη Βενζίνη βάζει μόνο σου. Το είπα. Όποτε το σκέφτομαι τη γιαγιά του, Τζακ Νόρι είναι μόνο που μπορεί να πλέξει γκλάσ. Φίλε, δεν είναι άρρωστο, φίλε. Είναι άρρωστο. Είναι τελειωμένο. Άστο, άστο. Δεν είναι. Το έχω τερματίσει. Λοιπόν, από κομμένα δεν κάνει λιπούσαυς, σπρωχτική προς τα κάτω. Ναι, σωστό που το έχω στείλει κιόλας. Λοιπόν, σήμερα έχει, τι ώρα έχει την, 6,5. Ταινία, την ερωτική ταινία. 6,5. Για το βόλεϊ λες. Α, εσύ λέει το άλλο, λέει, για την Bayern, Bayern München. Ναι, Bayern München. Πάω χθες στη Λαδόκολα το βράδυ, για να συναντηθώ με τον Δημήτρη. Παντοτινός χορηγός και αδερφός. Στο διπλανό τραπέζι είναι μια παρέα με Έλληνες και είναι και ένας Γερμανός μέσα. Φιλέλληνας να στάζει μέλη για την Ελλάδα, φίλε, μιλούσε για την Ελλάδα και έκλαιγε. Του λέω από πού είσαι, μου λέει, είμαι λέει από την ωραιότερη πόλη του κόσμου. Λέω από εδώ είσαι, ρε μαλαμπίπιπ. Μου λέει, όχι, λέει από το Μόναχο. Λέω είσαι και Μπάγεν, είμαι λέει κολλητός φίλος του Κεντήρα. Α, μπράβο, ωραία. Αύριο λέω, τι θα κάνετε. Μου λέει, morgen sex. Αύριο σεξ. Λέω τι. Αύριο λέει, είμαστε σε δύσκολη θέση. Λέει. Άμα δεν κερδίσουμε και με πολλά θα φύγει, λέει ο Κόβατς. Οπότε, απομακρύνετε τα παιδιά από τους δέκτες. Έτσι, το βράδυ. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε αύριο και στην ομάδα μας μεθαύριο θα ευχηθώ καλή τύχη, γιατί θέλουμε και τύχη πάντα. Πάντα.
Θα πάνε όλα καλά. Πάντα. Φιλιά. Τώρα έρχονται τα εύκολα, τώρα είναι κατηφόρα. Γεια σου, Θουβού! Γεια σου, Θουβού! Γεια σου, Θουβού! Ο Τσακ Νόρις λέει, όταν εκτελούσαν μία σε μία βολές στο μπάσκετ, χτυπούσε κατευθείαν τη δεύτερη. Αρχιμίδης, έβρικα! Τσακ Νόρις, άργησες. Το άλογο του Τσακ Νόρις έχει 500 αυτοκίνητα. Ο Τσακ Νόρις έχει δει τον Τζόνι Γόκερ να κάθεται. Όλα αυτά τα έστειλε ο Παντελής. Γεια σου, Παντελάκο. Ο Τσακ Νόρις κρατάει ενός λεπτού σιγή σε 30 δευτερόλεπτα. Μου λέει η Μαρία, γεια σου, Μαράκι. Πάμε γραμμές, πάμε. 23, 10, 287, 888, ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε. Έλα, ρε Τσουκνίδα. Ποιος θα είναι, ναι, ο νέος προπονητής του Άρη τελικά? Για πες, ένας από αυτούς που θα απολυθεί είτε από τα Γιάννενα, είτε από την Τρίπολη. Όχι. Το είδαμε πολύ τώρα τελευταία. Ο μόνος που μπορεί να κάνει όλα, να πηδήξει στις εξέδρες, να πηδήξει την εξέδρα ό,τι θέλει, είναι ο Τζακ Νόρις, Κωστή. Ο Τσακ, φίλε, αχ, δεν το σκέφτηκα. Αυτό μόνο μπορεί να το κάνει, να ξέρεις. Πώς δεν το σκέφτηκα, φίλε. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Ελεύθερος πρέπει να είναι κανονικά. Ελεύθερος, είναι στα 75 πόσο είναι, είναι ελεύθερος. Μπορεί να τους κάνει. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει χειροκρότημα με ένα χέρι. Μεγάλες στιγμές, φίλε. Λοιπόν, Κωστή, αύριο περιμένω να ανοίξει το ΠΑΟΚ. Περιμένεις να έχασε το ρήμα. Έκανες διακοπή. Αύριο περιμένω να νικήσει ο ΠΑΟΚ. Να νικήσει ο ΠΑΟΚ, μάλιστα. Ωραία. Ναι, να πάρουμε εμείς την πρόκληση τελικά, να πάμε στην επόμενη φάση. Παιδιά, και όσο ακούω κάτι που λένε, παιδιά, θα αποκλειστούμε. Να μην προχωρήσουμε. Αποκλειστούμε από το χιόνι, να αποκλειστούμε. Αν πάμε, ξέρω εγώ, τίποτα κάνε καϊμάκ. Ναι, να αποκλειστούμε από το χιόνι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αποκλειστούμε. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Την κακή βραδιά με τη Βίντι εδώ, τη διορθώνουμε αύριο το βράδυ. Και κρατάμε εμείς την τύχη στα χέρια μας. Τη χειρότερη χ. Ναι, ακόμα... Στη χειρότερη χ. Έτσι. Όχι, κάποιοι λένε ότι παίζοντας Ευρώπη ή κυπελό, αναλώνουμε κούραση, καταναλώνουμε. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν είμαστε. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Εγώ δεν είπα να βάλουμε προτεραιότητα την Ευρώπη και να χάνουμε στο πρωτάθλημα, αλλά μπορούμε όμως να τα συνδυάζουμε. Μπορούμε να τα συνδυάζουμε. Υπάρχει βάθος στο ρόστερ, υπάρχει πίστη στην ομάδα, είναι όλοι τους τακτοποιημένοι, πληρωμένοι, τα πάντα όλα, έχουν όλα τα καλά του κόσμου. Γιατί να μην μπουν και να παίξουν? Λοιπόν, Κωστή, θα σου πω κάτι. Βάλουμε λίγο και στις σκληρώσεις. Όποιες έχεις. Μανώλης 600. Για τα κρέατα σε βάζω. Τα άλλα είναι μέσα από το μαραφόν, ναι, μέσα, ναι, από το μπλιμπλίκι σήμερα. Για τα κρέατα. Εντάξει, αγόρι μου. Καλή, σε φιλό. Γεια σου, Τσουκνιδούλα. Γεια σου, αγόρι μου. Bye. Να σημειώσω κάτι, θα αναγκαστώ να το πω. Όποιος γράφει τη λέξη σκουλίκι ή ερπετό στην ομάδα, σβήνεται. Άλλο τι λέμε, τι μπορεί να λέμε σε ένα καφενείο ή σε ένα χαβαλέ, άλλο τι αναρτάτε στην ομάδα. Μπορούμε να κάνουμε καζούρα, μπορούμε να κάνουμε ωραίο χαβαλέ. Δεν μου αρέσει αυτό να τη βλέπω τη λέξη. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σεβαστό? Δηλαδή, υπάρχουν τόσο ωραίες αναρτήσεις, γίνεται πολύ ωραία καζούρα, μπορεί να γίνει χαβαλές, μπορεί να κάνεις ωραία πράγματα, χωρίς να αναφέρεις αυτούς τους όρους. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν συνάδει με την αισθητική μας. Μου το χαλάει, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι έχω ανθρώπους εκεί πέρα μέσα, είναι 12.000 άνθρωποι με τρομερό πνεύμα. Με τρομερή ατάκα. Καμαρώνω για τους ακροατές. Καμαρώνω για τα ζουμουσάκια που είναι μέσα στον αθλητήριο. Δεν χρειάζεται να πούμε το σκουλίκι ή το ερπετό. Μπορείς να το πεις με έναν άλλο τρόπο χωρίς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε γιατί? Μετά από κάτω αρχίζει ο ρημαγδός. Μπαίνει ο άλλος. Έτσι, αυτό, θα σου κάνω, θα σου ράνω. Υπάρχουν τόσα άλλα που μπορείτε να το κάνετε αυτό, που το επιζητούν κιόλας, που το προκαλούν, το βρυσίδι, τον πινελίκι, τον αφορισμό, την κατάρα, το έτσι, το χυδαίο. Μπορείτε εκεί, παιδιά. Εμείς έχουμε μία άλλη αισθητική. Ξαναλέω, το ίδιο πράγμα που θα γράψεις, που μπορεί να είναι μια πολύ ωραία σπόντα, μια ατάκα, δεν χρειάζεται να βάλεις και την λέξη αυτή μέσα. Δεν το λέω για κάποιον ένα συγκεκριμένο, γενικότερα. Εντάξει. Αυτά. Αυτή την εντολή έχουν πάρει και οι τέσσερις διαχειριστές. Όταν υπάρχουν τέτοιες ορολογίες, να φεύγει. Δεν θέλουμε, δεν το έχουμε ανάγκη. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ.
Έλα. Καλό το παιδί. Ήρθε εδώ είμαι. Έλα ήρθον. Ρε εσύ είσαι πολύ ρε σηκωστή. Μετά λες γιατί δεν παίρνω τηλέφωνο ρε πάλι το. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε Γιαννάρα. Αδερφέ μου. Έχω από τις παρά 20. Αδερφέ μου. Στοκχόλμη. Μέα κούλπα. Εγώ φταίω. Αδερφέ μου. Φιλαράκι. Είδα κλήση σου χθες. Είδα κλήση σου χθες. 3 η ώρα τα ξημερώματα φίλε. Είδα. Τη Δευτέρα το πρωί σε πήρα. Εχθές την είδα. Νωρίς. Κλασικά, πρόσεξε. Κυραλίκη, μαμά μου. Ναι, έλα μαμά. Μαμά, Δευτέρα απόγευμα. Κλείσε, θα σε πάρω εμείς σε μια συνάντηση, ναι. Πέμπτη βράδυ, έλα μαμά. Έλα μαμά. Πήρα να σου πω ότι απλά και εγώ ήταν το σπίτι. Λέει, ήθελα μια βοήθεια, κανένα κουβά, κανένα πυροσβεστικό, κανένα τέτοιο. Έτσι. Με παρεξηγείτε με το κινητό. Αγόρι μου, αγοράκι μου, τι κάνεις, πες μου. Φιλαράκι, άκου ένα τρελό παουξάκι ακόμα, που έχω στη δουλειά μαζί. Μίλα ρε Πάκη, μίλα, σε ακούει. Έλα τα γόρι μου, έλα! Πάκη, ναι. Λοιπόν, το παλικάρι αυτό Κωστή μου είναι από το σύνδεμα του Στοκχόλμη και κατά διαβολική σύμπτωση, ναι? Κατά διαβολική σύμπτωση, δουλεύουμε παρεούλα Κωστή μου. Σόπα ρε φίλε, πω! Κατά διαβολική σύμπτωση Κωστή. Στοκχόλμη. Έχει εδώ και... Σόπα ρε φίλε, και είστε μαζί. Μπράβο. Ψηλά εκεί στο βορρά. Να κρατάτε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ, τη σημαία της Ελλάδας. Έλα αγόρι μου, έλα. Σε ακούμε. Έλα, ναι. Έλα, μπράβο, έλα. Έλα, Μπάκη, ρίχα. Γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Από πού έχεις καταγωγή, από πού είσαι? Από τη Μηχανιώνα είμαι. Μηχανιώνα, φίλε. Άρε, Μηχανιώνα, αγόρι μου. Από τους πιο ωραίους συνδέσμους. Από τους πιο αγαπημένους. Είστε χρόνια εκεί πάνω ή τώρα έχεις πάει? Γεννημένος εκεί φίλε, ωραία φίλε. Βρήκες εκεί αδερφό, ο Γιάννης είναι αδερφός να ξέρεις. Ωραίος, μαζί παρεούλα. Μπράβο, έτσι. Έτσι, να περνάει, να περνάει η ώρα στην ξενιτιά, να περνάει η ώρα. Να περνάει. Στην πίεση είμαστε. Τι να κάνουμε. Όπου γη και πατρίδα. Κρατήστε, βαστάτες. Φιλιά πολλά, να είσαι γερός. Κωστάκι μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου, σαν να είστε εδώ δίπλα. Μετά, αδερφέ, μετά από 8 χρόνια βρήκα συμπατριώτη ρε φιλαράκι στη δουλειά. Και όχι δύο, έχω ακόμη ένα παλικάρι. Σόπα ρε φίλε. Και Μηχανιώνα έτσι δηλαδή. Αγόρι μου. Αυτό είναι Μηχανιώνα, το άλλο το παλικάρι είναι από τον Κυρκή Γιάννη. Γι' αυτό γεννημένο. Αυτά είναι. Έχω δύο ελληνάκια στη δουλειά. Full Pauk περιοχέ. Αγόρι μου. Να είστε αγαπημένοι φίλε, δεν είναι οξυγόνο αυτό να βρεις Έλληνα εκεί, άστο ρε φίλε, δεν είναι αλλιώς. Αλλιώς νιώθεις να μιλάς τη γλώσσα σου, να πεις δυο πινελίκια στα ελληνικά. Ρε εσύ όποτε θέλω να ξεδώσω, να ρίξω τα γαμπιστατούγια μου, πηγαίνω πάνω και είναι στα ανταλλακτικά. Εντάξει, όχι αυτό που είπες τώρα, εντάξει. Έγινε. Όταν λέμε τέτοια δεν είναι. Ναι, όχι κυριολεκτικά. Ένα πινελίκι πες καλύτερα, ένα πινελίκι. Γεια σου Γιαννάρα μου. Σε χαιρετώ, φιλιά. Να είσαι γερός. Ο Τσάκ Νόρις ξέρει ποιος μωρό μου ποιος. Αυτός 1-0. Γράφει η Βασιλική. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να χειροκροτήσει με ένα χέρι, μου γράφει ο Χρήστος. Ο Τσάκ Νόρις τρώει μαλλί του γέρου. Ρε τον Ανέστη. Ο Τσάκ Νόρις μπορεί να φάει σούπα με πιρούνι, μου γράφει η Αφροδίτη. Ο Τσάκ Νόρις απέναντι σε 7 κακούς βγάζει το εξάσφαιρο. Ο 7ος πεθαίνει από σεβασμό, λέει ο 712. Στείλτε μου τα ονόματά σας. Ο Τσάκ Νόρις είναι ο μόνος που έχει λάπτοπ της Apple με το μήλο ολόκληρο. Γεια σου, Σοφία μου. Όταν ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές χαραγμένες σε πέτρινες πλάκες, ο Τσάκ Νόρις τις είχε ήδη σε φλασάκι. Λοιπόν, το νερό πνίγεται αν μείνει για πολλά δευτερόλεπτα μέσα στο Τσάκ Νόρις. Όλα αυτά τα έχει στείλει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ξέρει πόσο κάνει φτωχός πλην τίμιος. Πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Ο Τσάκ Νόρις κάνει διακοπές στη χαμένη Ατλαντίδα. Γεια σου Σωτήρη! Γεια σου Σωτηράκη! Να σε γέρω τα χέρια σου, φίλε. 6 παιδιά, αδερφέ. 6. Και αν τον δεις, ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ρε εσύ, 2 έχω και τρελαίνομαι. 2 έχω και τα κυνηγάω, δεν μπορώ να τα κάνω κουμάντο. Τι λες ρε, μου λέει. Πλάκα κάνεις. Ευλογία. Πώς τα προλαβαίνεις? Απλά μια φορά λέει, πήγαμε να φύγουμε από το πολυκατάστημα και έλειπε ένα. Το βρήκαμε, λέει. Είναι και αυτό το θέμα, κατάλαβε. Πάμε γραμμές, ναι! Γεια σας! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο! Καλώς το Στυλιανό! Ξέρεις εχθές για 10 τους ρουφούς αστέρα, Σάσο. Μεγάλη έκπληξη, φίλε.
Το έπαιξε ο Τσάκ Νόρις. Το έπαιξε ο Τσάκ Νόρις, φίλε. Πήγε πολλοί κόσμος στον κουβά. Φίλε, και που δεν έβαλε γκολ, δεν προβλημάτισε πολλοί κόσμος. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, πολύ απρόβλεπτη αυτή η ομάδα. Δηλαδή, έτσι είναι, ξέρεις, είναι, έτσι είναι ο Κλόπ, ε. Δηλαδή, ικανός. Για να καταλάβουν ότι οι Μπουκ δεν παίζουν το δάχτυλο, φίλε. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην βάλει γκολ χθες. Φιδιαλώζουν, νομίζεις. Έτσι, οι κουρεύουν οι χελώνες. Σωστό. Πριν ξεκινήσουν όλα τα άνθρωποι, γιατί όσοι παίζανε χθες και κερδίζανε, θα είχαν κάβα για τα υπόλοιπα. Τώρα τους κουρέψανε. Όλοι. Τεράστια νίκη, φίλε. Τεράστια νίκη. Ο Κλοπ είναι αυτό ακριβώς. Το ίδιο και με την Dortmund, φίλε. Δηλαδή μπορούσε να πάει και να ρίξει 5 γκολ μέσα στην Μπαρτσελόνα, να κάνει 0-5 μέσα στο Camp Nou. Να κερδίσει την Real Madrid. Και να χάσει, φίλε, μετά από την, ξέρω εγώ, την Ντάπαρτον. Την ομάδα του Μπεν Λίπερ. Γάμα εθνική, να πούμε, Ουαλίας, ξέρω εγώ. Κωστή, πάμε στο αυριανό. Εγώ πιστεύω ότι έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν ένα λάθος που υποτιμήσανε τη Βίτη. Αν και δώσει δείγμα ανάκαμψη Βίτη με την Τζέλση. Αλλά εμείς είχαμε μείνει στο 1-4 με την πορεία σου, ότι με εκείνο το διπλό περάσαμε, ρε παιδί μου. Ότι μέσα στην έδρα μας θα εκμεταλλευτούμε την έδρα. Και ό,τι και να γίνει, περάσαμε. Αύριο έχουν μια καλή ευκαιρία να διορθώσουν το λάθος. Να κάνουν μια εμφάνιση ανάλογη όπως τον πάτε Μπορίσοφ. Και να δώσουν χαρά στον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Και να σβήσουν τη μαύρη πινελιά που είχαν στην Τούμπα. Μόνοι τους μπορούν, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανόρθωτο, μόνοι τους μπορούν να διορθώσουν την Μουτζουρίτσα. Αύριο θα είναι η κανονική δεκάδα, θα είναι όλες οι κολόνες στις γραμμές. Έτσι. Εκτός από τον Μαουρίσιο που θα παίξει, πιστεύω, βέβαια με τον Κάνιας πάλι. Ναι. Αλλά θα είναι στην αποστολή. Είναι έτοιμος πλέον ο Βραζιλιάνος. Πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, αλλά θέλουμε να είναι έτοιμος. Τώρα έχει χάσει προπονήσεις, έχει χάσει παιχνίδια, δεν μπορεί να είναι ίδιος. Ελπίζω να επανέλθει όπως ήταν πριν τον τραυματισμό, γιατί πέρσι μετά τον τραυματισμό του άρχισε πάρα πολύ να μπει. Είναι ξέρεις ανάλογα με τον παίκτη. Βλέπεις ο Βιερίνε, τραυματίζεται, γυρίζει το ίδιο. Πριν ο Βιερίνε γυρίζει. Τις δυο τις γκολάρες ό,τι είχε κάνει. Ναι, και ρε παιδί. Με την Τρίπολη νομίζω ήταν. Λοιπόν, με την Τρίπολη είχε κάνει γκολάρα και κάθε παίκτης, βέβαια. Να πούμε και κάτι. Δεν είναι όλοι οι τραυματισμοί το ίδιο. Δηλαδή, αλλιώς είναι χτυπάω στο χέρι μου και μπαίνω παίζω μετά. Αλλιώς είναι έχω διάστρεμα ή έχω μια θλάση. Αλλά είναι ανάλογα και με το σουλούπι του παίχτη. Μου είχε εξηγήσει ορθοπαιδικός. Λέει, κοίταξε, δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο. Βγαίνει ένας, λέει, κάθεται στον μπαράκι στο σκαμπό και μπορεί, λέει, από αυτό το πράγμα να τραυματιστεί. Αν καθίσει. Ενώ στον καναπέ δεν τραυματίζεται. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Αυτά. Ωραία, Κωστή. Και το απόγευμα στο Βόλι, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σήμερα. Όσοι μπορείτε να πάτε, αυτά τα παιδιά αξίζουν την υποστήριξη. Θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο και πρέπει να έχει. Έτσι. Γεια σου, Στέλιο μου. Θα πήγαινα, ρε φίλε, αλλά σήμερα αύριο θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι η κλειστή πόλη μας εδώ, γιορτάζει. Να πούμε και στο Μιχάλη και στον Άγγελο της Κυροπόλης που δίνουν τα δώρα χρόνια πολλά από σήμερα. Βέβαια. Γιορτάζουμε, φίλοι μας. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Στελάρα μου. Γεια σου, Στελάρα μου. Μιχάλη, Βασίλη, ό,τι θέλετε. Τον Αγίο πάντων είναι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Χριστόφορος. Γεια σου, ναι, Χριστοφοράκο, πού είσαι, αγόρι μου. Πού είσαι, ναι, καλά είμαι. Καλά. Καλά είμαι. Ναι, αλλά κάτσε να πάρω μια καλημέρα στο φιλαράκι. Καλά έκανες. Τι κάνεις, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου. Εγώ μια χαρά, φίλε. Μπράβο, ρε, κάνω ένα μικρό τραυματισμό, είμαι καλά τώρα. Θα παίξεις. Έχεις πάει τον αστράγαλό μου. Μια χαρά είμαι. Τι είχες σπάσει τον αστράγαλό σου. Ναι, κάκωση. Α, κάκωση. Α, άλλο κάκωση. Άλλο κάταγμα. Εντάξει, ναι. Τίποτα. Ψιλοπράγματα. Ναι. Παίζεις. Ναι. Θα κάνεις έστω και ένεση. Ναι. Αλλά θα παίξεις. Έστω και με ένεση. Ναι. Δεν μασάζ, ρε. Άλλο κάτσιλο. Είπα λοιπόν να δώσω για αύριο τη θετική αύρα. Πιστεύω Κωστή με σοβαρότητα. Να περάσουμε, την βιντεότον. Πρέπει να τους βάλουμε βασικά. Μέσα στα δίχτυα να τους κοπανίσουμε, να τους βάλουμε αυτό που πρέπει. Έτσι. Χριστόφορε, ένα είναι βέβαιο ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε εδώ, πέσουμε στην πλάνη της υποτίμησης, όπως κάναμε στο μάτς στη Ντούμπα. Έτσι, τώρα ξέρουμε ότι δεν πρέπει. Γιατί κόστηξες τι, έτσι που την είχα δει την βίντεο όταν έπαιξε με την ΑΕΚ, λες και ήταν άλλη ομάδα, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Άλλη ομάδα, ναι, έπαιξε, και έπαιξε και με 10 παίχτες και ήταν και άλλη εποχή. Εμείς την κάναμε κιόλας να φαίνεται δυνατή ομάδα, έτσι. Ναι, γιατί λες και έβαλε καινούργιους παίχτες. Τώρα λόγω αυτή λόγω φάνηκε λόγω. Δεν είναι τόσο καλή. Την έβλεπα, πιέζε, ήταν εντάξει. Έχουμε τώρα το μάτς της Πέμπτης και μετά στο μάτς με Κυριακή. Θα τα δούμε μετά. Θα τα πούμε αυτά. Άλλη στιγμή. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστόφορο. Βάλουμε λίγο στην κλήρωση. Να σε βάλω.
Για τα κρέατα. Γεια σου, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 88-22. 8-22. Έγινε. Ναι. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστόφορο. Ναι, γεια σου, Χριστόφορο. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε. Ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί. Κάντε τη βόλτα σας για να παραλάβετε τα ψάρια σε πακέτο, αλλά και για να σας τα παραδώσουν στον χώρο σας την ώρα που εσείς επιθυμείτε. Φρεσκότατα ψάρια συσκευάζονται σε ειδική πρωτοποριακή υδατοστεγή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα, καθαριότητα χωρίς οσμές. Ξεμπερδεύεται από την κρίνια στο σπίτι, μυρίζει η κουρτίνα, το χαλί, τα ρούχα αυτά, τσίκνα, ψαρίλα, καθάρισε γυναίκα, τίποτα. Όμορφα και ωραία. 214.000. 2310-214.000 για την Αγίου Δημητρίου 70, την ψαραγορά Αιγαίων εκεί στο διοικητήριο. Ψαραγορά Αιγαίων, ωραίο κάστρο, ανεβαίνοντας δίπλα στο Κονταξοπούλιο Δημοτικό Γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη 40, ανεβαίνοντας στην ανηφόρα 2310-69-56-66. Και Κυριακές ανοιχτά, πάρε τηλέφωνο να στα αφήσουν έτοιμα. Περνάς και τα παίρνεις από κουστάρεις. Τα πάντα όλα. Και εκεί στην περιοχή, και για το ωραίο κάστρο, πάρε όκαστρο, γαλήνη, λιτή, νεοχορούδα, μελισσοχώρα εκεί, γύρω-γύρω για τη Λιβεριά. Περνάτε, τα παίρνετε όμορφα και ωραία. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης και σήμερα δίνουμε δωράκλα. Φεστιβάλ Πάτα Οδο, οριμαγδό τιμών και προσφορών. Σήμερα δίνουμε μια Sony φωτογραφική μηχανή. Υπέροχη, μπαίνετε στην ηλεκτρονέτ. Αφήνετε λαχνό, κληρώνετε κάθε μέρα ένα τυχερό. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Ζαχαροπλαστεία Νικολαΐδης, γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Τώρα που έχει άγγελους, μιχάλιδες αυτά, σουξουμούξου, γαβρίλους, και νεκτάριους και τα λοιπά, το να τα άλλο αυτές τις μέρες, εκεί τα κεράσματά σας, εκεί τα γλυκά, τούρτες, ιστορίες, τσουρεκάρες, σοκολατόπιτα, καταπληκτική. Ζαλίζεις, ζαλιδωρίζεις, δεν θες να φύγεις, κλαις πάνω από το ταψάκι, κλαις. Και βέβαια, ψωμάρες, ψωμάρες τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε κατευθείαν γραμμές γιατί περιμένουν 5 και μετά θα πω τα σχετικά. Χορηγούς, πάω κότο και λαδόκολα, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Μας έφερε η Μαριλής αποξηραμένα φρούτα, φίλε. Δηλαδή τρώω τώρα ένα. Τι είναι, δαμάσκινο, ανανάς, τι είναι. Και αμύγδαλο. Τι λέω, ωραία είναι αυτά. Αλλά άμα δεν τα περιχύσει λίγο με ρεντούλα αυτά, με καμιά σοκολατίτσα. Δηλαδή υπάρχει μια ημιτελής κατάσταση. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Έλα, αδερφέ μου. Λοιπόν. Μετά από 3 μέρες πήρα τηλέφωνο, τρίτη είναι σήμερα. Άρα θα μιλήσεις 3-3-9. Όχι, 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 δεν θα μιλήσω πολύ. Θα θέλω να σου πω ότι έλα, γορή, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο γιατί μπορεί να ξέφευγα. Τι έγινε? Για τους Έλληνες διαιτητές θα έλεγα. Αχ, καλά τώρα, θα χαλάσεις Ζαχαρένια σοβαρά, μιλάς τώρα για τον Τζιλό. Τους είδαμε, φίλε, λοιπόν, τους ξέρουμε, τα λέγαμε πριν, εμείς τα λέμε πριν, αφού το ξέρεις, είσαι παλιός ακροατής. Και εσύ τα έλεγες, όχι μόνο εγώ. Αλλά το γεγονός ότι δεν με πείραξε τόσο πολύ το πέναλτι. Ειλικρινά σε μιλάω, με πείραξε που ήθελα να δω ένα τελείωμα έτσι να φεύγει μόνος στο ποδοσφαιριστής και να τελειώσει, ναι, μια ωραία φάση. Το offside, το 3. Εκείνο με πείραξε πάρα, ναι, πολύ. Δηλαδή, ήθελα να το δω, ρε, το ποδοσφαιριστή, ένα δικό μου ποδοσφαιριστή στην ομάδα μου, να δω αυτή την ενέργεια. Τι θα κάνει, πώς θα παίξει. Πόσα πλασάρια. Ξένους και στο τάβλι. Ξένους και στο ψάρεμα. Ξένους και στο κουγκάν. Και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ξένους διαιτητές παντού. Και στην Τυφλόμυγα. Λοιπόν, με ηρέμησε όμως ο προπονητής μας που δεν μπορεί να το εξηγήσει και αυτός με λόγια. Τι αισθανόμαστε για τον πάω. Τι είπε. Μ' άρεσε αυτό. Πάρα πολύ. Ειλικρινά σε μιλάω. Αυτό με ηρέμησε. Τόσο, μίλησε τόσο. Παλεύουμε για τη νίκη και μετά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί, τι, πώς, τι είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι ηρέμησα και πήρα τηλέφωνο. Αγόρι μου. Όσο για το αυριανό παιχνίδι δεν χρειάζεται, παιδιά. Αφού παίζει ξένος διαιτητής και μάλιστα εχθρός που είναι οι Τούρκοι, θα κερδίσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει παιδιά. Τώρα εκεί θα του πούμε κανένα συχτήρι, κανένα τέτοιο, κανένα περιέργο, λες. Ε? Σε καμιά δεν φάση. Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Φενέρμπαχτσε, bye bye και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει γιατί θα έχει σίγουρα περιγραφή. Παίζει δικό σου διαιτητή, θα έχει κάποιο. Εμείς, Παναγιώτη μου, εγώ δεν το παίζω ειδήμονας και ειδικό προπονητή και ποδοσφαιράνθρωπο, έτσι όσο σκαμπάζω. Τι έχω καταλάβει και τι λέω συνέχεια. Εμείς καθορίζουμε πλέον πώς είναι τα παιχνίδια μας. Είμαστε καλοί. Κερδίζουμε τα μάτς, μπορεί και με περίπατο. Δεν είμαστε. Δεν τα κερδίζουμε. Και δίνουμε τη δυνατότητα στον κάθε τζίλο να μας
χαλάσει κιόλα. Ναι, κατάλαβε. Ναι, δεν δικαιολογώ την ομάδα που δεν τελειώνει. Άλλ... Είπα, έτερων, εκάτερων. Αυτό δεν θα το κάνω. Όχι, βέβαια, όχι, όταν βέβαια. Όταν αγαπά κάποιον. Α, βέβαια, του λε. Περισσότερο του λε. Πιο σκληρά από όλου του. Όταν τον αγαπά και όταν ο ίδιο έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά, σου έχει καλλιεργήσει όλε αυτέ τι προσδοκίε. Ναι, ναι. Μα, ξεκάθαρο αυτό, δεν είναι. Σίγουρα. Σίγουρα, ξεκάθαρο, γι' αυτό έχουμε απαιτήσει από αυτά. Από την ομάδα, ας πούμε, από μια ομάδα που ήταν μέτρια, τι απαιτήσει να είχαμε από μέτριους παίκτες. Τώρα εδώ, οι ίδιοι αυτοί μας έχουν βγάλει τα μάτια. Κατάλαβες, ξεκάθαρο. Έτσι. Λοιπόν, 4.85 βάλουμε και στις... Σε έχω βάλει ήδη, να ξέρεις. Ναι, ναι. Έγινε λοιπόν, Παναγιώτη μου. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Θέλω να πω ένα τελευταίο. Δεν πειράζει άμα ο Πασχαλάκης έχει κάτι ελαφρύ που πιστεύω δεν θα παίξει κιόλας. Ναι. Αλλά και ο Ρε είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Φυσικά. Γι' αυτό έγινε πιο μεγάλος. Στη συγκυρία έπρεπε να εμφανιστούν και οι δύο μεγάλοι τερματοφύλακες. Φυσικά. Στο και το ότι παίζει έτσι ο Πασχαλάκης είναι και επειδή υπάρχει ο Ρέι πίσω. Έτσι ακριβώς είναι. Αν και να υπήρχε το ένας μέτριος. Αυτό ήταν μια μεγάλη μονάδα του αυτό. Ακριβώς. Και να μην απελπιζόμαστε αν δεν παίξει. Όχι, ο Πασχαλάκης. Αν... Ποιος θα παίξει. Έτσι. Θέλεις μια χάρη θέλω. Θέλεις με δύο λέξεις να μιλήσεις για το πορτοκαλί χρώμα στη φανέλα. Εσύ που έφεγες τα νιάτα σου εκεί πέρα. Με δύο λέξεις για τους πιτσιρικάδες. Flying jacket. Τίποτα ευχαριστώ άλλο, πολύ. Λέτε. Γεια σας. Παρακαλώ, γεια σας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που είπε. Δύο λέξεις. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Είδα μουρμούρα, το πιστεύεις. Καλά λέει πορτοκαλί. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά. Ένα τεράστιο κομμάτι της κερκίδας ήταν πορτοκαλί τότε. Επειδή ήταν ανάποδο μπουφάν. Ήταν μια πράξη επανάστασης, μια πράξη αντίστασης, μια πράξη συμβολική για εκείνη την εποχή. Αλλά μιλάμε τώρα 1980, 83, 85, 88, 90, εκεί μετά, έτσι, full, full. Και διαβάζω γιατί πορτοκαλί. Τι δεν έχει, είναι πράξη βαθιά συμβολική. Είναι πράξη απολύτως συνυφασμένη με το παρελθόν. Τα προσέχει αυτά ο μικρός Αβίδης, παιδιά. Έτσι. Νομίζω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλο τα έχουμε κριτική εκεί που πρέπει, αλλά τα προσέχει. Έχει καταλάβει γρήγορα. Και του αρέσει να συνδέεται με το παρελθόν. Την ξέρει την ιστορία, την έμαθε, του την είπανε. Τα απορροφάει σαν σφουγγάρι όλα όσα του λένε και έχουν να κάνουν με την παράδοση, με το παρελθόν. Ξεκάθαρα φαίνεται αυτό σε μικρά πράγματα. Και φυσικά θα έχει 4 και 1926 χωρητικότητα. Αν και είδα και ένα άλλο σενάριο. Είδα και ένα άλλο σενάριο κάπου. 41.099. 4.99. Τα παιδιά, τα χαμένα ετόπουλα. Και αυτό έχει βαθύ συμβολισμό μέσα. Έτσι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε στάπερ μητίδωλα βετάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροτάφι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ σε κιόλας. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παλικάρια μας εχθές στο μπάσκετ. Βέβαια. Τα είπαμε μόλις μπήκαμε. Βέβαια. Να, εσύ τα έπεσε, αλλά εγώ ήμουν στο γυμναστήριο, δεν σ' άκουσα. Τα είπα και τα έκανα. Με τη σειρά είναι, κύριε Γλιστρίδα. Αγόρι μου, αγόρι. Κύριε Γλιστρίδα, εσύ τα προλαβαίνεις. Ένα κιλό γλιστρίδα κάθε πρωί τρως. Πότε θα σε προλάβουμε σένα? Ένα κιλό, ε. Βέβαια. Πυρπυρίμια. Λοιπόν. Πυρπυρίμια, φίλε. Και το βόλεϊ σήμερα καλή επιτυχία με τη νίκη. Βέβαια. Τι ώρα είναι, 6? 6.30. 6.30, θα το δείξει κανένα κρατικό τίποτε. 6.30, κρατικό. Δεν ξέρεις, όπως προχθές με ενημέρωσες. Σε ενημέρωσα όμως, σε ενημέρωσα. Δεν σε ενημέρωσα. Όχι, δεν είπες τίποτε. Εσύ δεν φεύγεις. Ο Γιώργος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε δεν το δείχνει πουθενά. Εσύ φεύγεις, εγώ τα λέω. Ναι, θα σε έλεγα που φεύγω. Από εδώ και πέρα δεν φεύγω πια, μέσα είμαι. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι της Βίντη που ακούω από πολλά παιδιά δικά μας, που λένε ότι δεν το δώσανε σημασία, είχε χαμηλή απόδοση. Ρε παιδιά, θυμάστε τι λέγαμε? Μας ενδιαφέρουν τα δύο ντέρμπι. Ναι. Το λέγαμε ή δεν το λέγαμε? Φυσικά. Αυτό ρε Κωστή. Και είπαμε κιόλας και στην εκπομπή. Λέγαμε, αν έπρεπε ένα από τα τρία μάτς. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Όχι ότι, πρόσεξε, για να μην με παρεξηγήσουν οι μετέπειτα από μένα. Ναι. Όχι ότι τη Βίτη δεν θέλαμε να προκριθούμε.
το UEFA, να πάμε στους 16. Απλώς λέγαμε, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Να πάρουμε αυτά τα δύο ντέρμπι. Και ό,τι κάτσει. Έτσι δεν λέγαμε. Σωστό. Είπαμε, αν έπρεπε σε ένα από τα τρία μάτς. Γιατί εγώ έχω δημητικό ελέγχοντα ακόμα. Βέβαια. Μπορεί να παίρνω πολλά κάποια, αλλά ακόμα δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι. Έτσι. Σήμερα, αύριο, αύριο θα αποδείξει ποιος είναι ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Τώρα εντάξει, πάει μπάλα και θηλυκουγένους. Άμα κάνεις ας πούμε δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, τι να κάνουμε δηλαδή. Πάντως θα φανεί ο ΠΑΟΚ ποιος είναι με τη Βίτη. Αυτό θα κάνουμε αύριο. Κοσμοτέ 7! Όσο για τον Τζακ Νόρις όταν ήταν εχμάλωτος, όσο για τον Τζακ Νόρις όταν ήταν εχμάλωτος, το βάλα το ποντίκι στο στόμα, το φάγει όλο και έφτιασε την ουρά. Γεια σου Παύλε, Κοσμοτέ 7! Το βόλεϊ, φιλιά! Κοσμοτέ 7! Ναι, φιλιά! Γεια σου Παυλάκο μου, γεια! Ο Τζακ Νόρις πήρε άτοκο δάνειο από την Αγία Τράπεζα. Σωστό, ωραίο. Τι γίνεται, τι γίνεται. Ναι, καλημέρα σας. Επιτέλους, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, έλα, έλα. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όπως είπε και το φιλαράκι μου, απλά συγχαρητήρια την ομάδα του μπάσκετ. Βέβαια. Σήμερα παίζουν και τα πιτσιρίκια μας η ώρα 5. Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Η είσοδος είναι δωρεάν με εισιτήρια δωρεάν. Θα εκδίδονται η ώρα 1. Ναι. Άρα θα χρειαστεί. Αν πήγα και ταυτότητα, να δίνουμε και τις πληροφορίες. Είδες, πρέπει να με βάλεις εκεί πέρα δίπλα σε εξαιρετό τέλος. Η ομάδα των Γκαρσία Σνάουτσερ, στις 5, έτσι. Με τη Μίνσκ από τη Λευκορωσία. Καλά κάνεις και το λες. Ακριβώς. Είναι... Σε... Ναι. Πες. Ναι. Το πρωινό στις ειδήσεις, το ξαναλέω, παιδιά, βάλτε να βλέπετε και λίγο Open. Ναι. Πάει καλά αρέσει. Και στα νούμερα διαβάζω αυτό το πρωινό που ξεκινάει 5.30 βγαίνουν οι άνθρωποι. Ξέρεις για να βγεις, να κάνεις εκπομπή 5.30 ώρα. Η φωτογραφία τη δείχνει, το λευκό πύργο. Ε, βέβαια, το βλέπω τώρα. Απέναντι. Έχω τρεις τηλεοράσεις μπροστά. Πώς έχεις, τι να κάνεις. Τρεις. Αλλά μήπως βλέπω κιόλας. Μ' αρέσει το φίλος μου ο Παναγιώτης που γύρισε και λέει, έχω να πω ένα τελευταίο. Κάθε φορά Παναγιωτάκη, φιλαράκο μου, πάντα λες, έτσι, έτσι. Έχω να πω ακόμα ένα τελευταίο. Σας γουστάρω όλους, πάρα λένε, πολύ, να το ξέρετε. Να ευχηθούμε και τον καινούριο προπονητή, τον Χατζουριάν. Τον... Στο Έρχεται ο Χατζουριάν, έρχεται στον συμπολίτη. Κατσουριάν, τι είναι, ο Κατσουράν είσαι Αρμένιο. Ο Χατζάρας. Ο Χατζάρας. Γιατί με Χατζάρα νομίζω θα κόψουν βαθμούς από τους άλλους, γι' αυτό λόγω επιθέτου. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα πουληθεί κάποιος. Ναι, νομίζω ότι κάποιος θα πουληθεί και θα πάει. Κάποιος θα λύσει συνεργασία. Το Παντελίδη ξέχασε τον, δεν πάει. Το ξέχασε τον, τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ, έτσι, δηλαδή. Ναι. Όσο για τα πορτοκαλιά, τις πορτοκαλί φανέλες, ρε παιδιά, είναι η εποχή που το πορτοκαλιών. Βέβαια, στημένων. Άλλοι τα πίνουν. Γυρίζαν από τη θύρα 4 τα μπουφά και ήταν το πορτοκαλί. Όχι, εγώ λέω για κάτι πορτοκάλια στημένα τώρα που. Κάτι πορτοκαλάδες αυτά, λέω. Εγώ. Και να δίνεις και πληροφορίες. Μια και είσαι η καταγωγή σου λίγο από κάτω. Έλκη. Έλκη, βεβαίως. Ναι. Ναι. Ότι τα καλύτερα πορτοκάλια είναι πορτοκάλια... τα αργήτικα, φίλε. Είναι έτσι. Μετά τις 15 μετά Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου. Αυτά μου δώσανε κάτω τις πληροφορίες, γιατί όλα τα προηγούμενα. Αυτά λέω. Είναι του φούρνου. Του φούρνου, ε! Να βάσουν για να ψηθούν λίγο για να πάρουν χρώμα. Και μέσα Γιώργος 416, σε φιλό! Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κληρώνουμε. Φωτογραφική μηχανή Sony. Καταπληκτική, πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Από την ηλεκτρονέτρια που κύριε Νικολέη, μοναδικό δώρο σήμερα. Από τη Sony που είναι κορυφαία εταιρεία, κορυφαία μάρκα σε όλα της. Ό,τι έχει. Τηλεόραση, κινητό, έχει οτιδήποτε. Έτσι. Sony, φωτογραφική μηχανή σήμερα ψηφιακή, τελευταία λέξη τεχνολογίας, υπέροχη. Και βέβαια, τριήμερο στις Θερμές και επίσης κρέατα από το κρεπολείο Άγγελο στην Νάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Χρήστος, 731. Έλα, φιστάρα μου. Πρώην γείτονας. Έλα ρε γείτονα πρώην. Για τα αργήτικα τα πεπόνια θα μας πει πότε θα βγούνε.
Τα πεπο μικρό πεπονί, μικρό πεπονί, πόσο σ' αγαπώ. Τέλος πάντων. Αυτό είναι εκπομπή τέχνης και λόγου. Τι θέλετε, εδώ τα μάθω όλα. Κυριολεκτικά. Κουκουρούκου, φίλε, αυτές είναι πιο ωραίες εκπομπές. Ναι, το ξέρω, ναι, μας κάνει τη διάθεση. Κουκουρούκουδες, νυφούλες και γαμπρούλιδες. Ωραίος, μ' αρέσει. Γι' αυτό και σε παίρνω, όποτε μπορώ. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Με έβαλε στην κλήρωση, έτσι. Σε έβαλα ήδη. Σε έβαλα ήδη, φίλε, με το που βγήκες, Χρήστο. Μπράβο. Ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Φυσικά. Όλες οι ευχές μας σήμερα για το βόλεϊ. Να πάει καλά, και στα να κερδίσουμε μας, εκεί μέσα. Και στα πιτσιρίκια του Γερμανικά. Ναι. Έτσι. Και αύριο εδώ παίζουμε, να μπουν δυνατά και να καθαρίσουν τη βίδη. Αυτό. Δεν μπορώ να όμορφο και ωραία. Είναι κουρασμένοι. Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ψυχολογικά πεσμένοι, δεν ξέρω τι. Όλα οκ. Θα τα κανονίσουμε δεν όλα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αύριο παίζεις και τους κερδίζεις. Αύριο θα ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με το μάτς. Γι' αυτό βάλαμε Τσακ Νόρις σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενώς με το μάτς με τη βίδη. Εντάξει. Σε φιλό. Όλα τακτοποιημένα, τα πάντα τα έχουν. Εμείς τα τακτοποιούμε όλα. Εμείς. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Δεν υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι. Ο Τσακ Νόρις κάνει δισκοβολία, λέει ο Γιάννης. Όταν ο μπαμπούλας πάει να κοιμηθεί, πρώτα βλέπει αν είναι στην τουλάπα του ο Τσακ Νόρις. Γεια σου, Δημητράκη μου. Να σε καλά. Ο Τσακ Νόρις εξαφάνισε τον Τζόνα Βλακιώτη. Λοιπόν, η Σαχάρα έγινε έρημος όταν μια φορά ο Τσακ Νόρις δίψασε. Γεια σου, Σίμω. Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να φτιάξει οκτάπορτο στο τάβλι. Λέει ο 273. Ο Τσακ Νόρις ποτέ δεν πήγε στο βουνό. Το βουνό πήγε στο Τσακ Νόρις, λέει η Μάρια. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποτα από τη γραμμή των βολών. Αυτό μας το στείλε κι άλλος. Γεια σου, Βασίλη μου, να σε καλά. Λοιπόν, ο Τσακ Νόρις έχει αποκρυπτογραφήσει τη γραμμική Α. Ο Τσακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί τρίφτη για να βάλει τυρί στη μακαρονάδα όταν έχει τα γένια του. Λοιπόν, δεν είναι τυφώνας ο Τσακ. Φτερνίστηκε, αυτά όλα τα έχει στείλει ο 287, ο Βασίλης μου γράφει. Λοιπόν, ο Τσακ Νόρις στο σκάκι έχει, είτε έχει λευκά είτε μαύρα πιόνια, παίζει πάντα πρώτος. Αλλιώς ο αντίπαλος έχει βγει ήδη ματ, πάρα πολύ ωραία. Ο Τσακ Νόρις έπαιξε 3 φορές μόνο με τον Μάικλ Τζόρνταν. Τόσες φορές αποσύρθηκε και ο Μιχαλάκης από το NBA. Γεια Σωτήρη, ο Τσακ Νόρις μπορεί να φάει μόνο ένα, λέει, λέει ο 296. Ο James Bond έχει πάρει άδεια να σκοτώνει από τον Τζακ Νόρις, λέει ο 297. Έρχομαι γραμμές. Τώρα, ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το καλημέρα, παιδί. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σε όλα τα παοξάκια, τις ζουμουσάρες. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι ο. Όχι ρε φίλε, όχι ρε Δημήτρη, όχι ρε φίλε. Πού είσαι ρε Ντόναλτ, αδερφέ μου, πού είσαι. Τι κάνετε. Αγόρι μου. Είσαι καλά φίλε, αγόρι μου. Είμαι πάρα πολύ καλά, σας ακούω όλους, σας διαβάζω όλους όποτε μπορώ. Αγόρι μου. Πήρα να πω την καλημέρα μου. Όχι ρε φίλε, μας συγκίνησες, ένας από τους αγαπημένους. Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη και Κύπρο. Και φυσικά εκεί στην Ελλάδα. Έλα ρε Ντόναλτ. Είσαι έξω ακόμα, είσαι έξω, από έξω παίρνεις. Ναι, Μόναχο είμαι. Μόναχο, ε. Ναι. Μπράβο ρε φίλε. Τακτοποιήθηκες, είσαι ευχαριστημένος εκεί. Όλα καλά. Όλα καλά. Εντάξει. Μια χαρά. Μπράβο χαρά. Ρε Ντόναλτ. Μπράβο ρε φίλε. Έπρεπε να φύγω για να πάμε μπροστά. Τι ναι, δεν γίνεται φίλε. Δεν γίνονταν αλλιώς. Δεν γίνεται. Αυτό μιλούσα με ένα φίλο και μου λέει πρέπει να φύγεις. Λέω τι να κάνω. Αφού με βλέπαν οι παίχτες, λέω, στο γήπεδο και είχαν άγχος, δεν μπορούσαν τόσα χρόνια. Και πήρα την απόφαση να φύγω για το καλό της ομάδας, έφυγα. Τι να κάνω. Έκανες την πάπια, τι να κάνεις. Αγόρι μου, Ντόναλτ. Πες μου δύο κουβέντες, έτσι, σαν Ντόναλτ. Πες μου, ό,τι θες εσύ, ό,τι γουστάρεις. Πώς το βλέπεις το μάτς αύριο με τη βίντεο. Πώς. Το μάτς αύριο με τη βίντεο, πώς το βλέπεις, λέω. Φίλε, ίδιος. Ίδιος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάω στο Μπάγερν ΑΕΧ. Θα πας να δεις τη χαρτινή. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Πήγαινε. Μην πάρεις παιδιά μαζί. Είναι απαγορευτικό θα είναι. Έτσι. Άστα. Πρέπει να είναι ενήλικα τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ντοναλτάκι μου, φιλιά ζούμε σου αδερφέ. Ζούμε σου, πάω. Φιλιά αδερφέ μου, έτσι. Παοκάρα ζούμε σου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Από τα παιδιά, από τους πιστούς ακροατές που τους πήρε το κύμα της μετανάστευσης και φύγανε έξω. Φύγαν έξω. Αλλά κρατάμε την επαφή μέσα από τον Μπλιμπλίκι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω, δεν θέλω να σας κουράζω.
όμως ΠΑΟΚ ΟΤΟ 2-11-93-5 τα λιράκια. Πανεύκολο νούμερο 2-11-93-5 πεντάρια. Ρωτήστε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου και της μηχανής σας. Ενημερωθείτε, σας συμφέρει. Εξαιρετικές τιμές, πολλές παροχές, συνεργασία του επίσημου ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Insurance Brokers. Ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν θα έκανε ο ΠΑΟΚ αναντάμ παμπαντάμ συνεργασία. Απόλυτα φερέγγι, απόλυτα σωστή. Θυμάστε, ήρθε και εδώ ο άνθρωπος από τους διευθυντές της εταιρείας μας, μίλησε. 140 έδινα στην προηγούμενη εταιρεία, 105 έδινα εδώ. Είναι μια σεβαστή διαφορά. Και μπείτε και στο paokoto.gr να ενημερωθείτε για τα πάντα. Δείτε τι πακέτο σας συμφέρει, τι παροχές θέλετε. Βγαίνουν άνθρωποι, σας εξυπηρετούν ευγενέστατοι και θα σας δώσουν ό,τι πληροφορία θέλετε στο 211-93-5 τάλιρα. Και βέβαια, λαδόκολα από τον κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Χαμός και χθες. Το φτύνω συνέχεια το μαγαζί για να μην το ματιάσω. Κούκλα, μαγαζί. Ο Γερμανός έκλαιγε πάνω την παντσέτα χθες. Έκλαιγε ο Γερμανός από το Μόναχο. Λοιπόν, με πάρα πολύ ωραία εξυπηρέτηση, με τις τιμές ίδιες, σε ένα φανταστικό περιβάλλον, τρώτε τα ωραιότερα κρεατικά της πόλης. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ντουμπλάρει τον εαυτό του, λέει ο Καραγιάν. Γεια σου, Καραγιάν! Τι γίνεται, τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζετε και με Τσακ Νόρις και ό,τι γουστάρετε. Φωτογραφική, θερμές και κρέατα. Επιστρέφουμε! Μιλούνε τα λουλούδια κι άδικα καλέ μου τα ρώτας. Πάνω απ' όλα ποιότητα, πάνω απ' όλα επίπεδο, level, πολιτισμός. Εδώ είμαστε. Υπάρχει για τα προβλήματα και τις αρρώστιες η ίαση και υπάρχει και η υποταπίαση. Εδώ, ελάτε στην παρέα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Φωτογραφική μηχανή Sony κληρώνουμε. Μαριλής, θα βγάλουμε. Βγάλε σε παρακαλώ τον χθεσινό, τον νικητή που κέρδισε και δεν τον βρήκαμε. Βγάλε τον σε παρακαλώ να τον βγάλουμε αέρα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Φωτογραφική μηχανή Sony κληρώνουμε. Τριήμερο στις θερμές. Χαμός γίνεται. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κερδίσει εξάριστο λότο με 5 νούμερα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Τσακ Νόρις έχει πτυχίο νηπιαγωγό από το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και πτυχίο ηλεκτρολόγο μηχανικό από τη Φιλοσοφική. Το τρένο δεν υπάρχει πια, το πάτησε ο Τσακ Νόρις, λέει ο Δημήτρης. Ο Τσακ Νόρις ξέρει τι σημαίνει η λέξη ζαβαρακαρτρανέμια, λέει ο Γιάννης. Απ' την Άωσα, γεια σου Γιαννάκη μου. Ρε τι γίνεται. Πετρελοκυλίδα στη θάλασσα. Αιτία, ο Τσακ Νόρις έκανε ύπτιο και δεν είδε το τάνκερ. Ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Είσαι ο τυχερός ο χθεσινός. Λογικά. Αγόρι μου, Καπετάνογλου, Γιάννης. Είσαι φίλε. Πολύ. Σε ψάχναμε χθες αδερφέ να σε βρούμε. Να σου πούμε ότι κέρδισες. Ναι, λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να βρω. Μπράβο, δεν πειράζει. Να είσαι πάντα τυχερός. Θέλουμε να βγάζουμε τον τυχερό στον αέρα. Να είσαι πάντα τυχερός. Στείλαμε το όνομά σου στην ηλεκτρονέτα. Πες να πάρεις ένα πολύ ωραίο σύστημα. Ατμού. Αυτά, ένα σίδερο με το ιστορικό του από κάτω κτλ. Να είσαι πάντα τυχερός, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Πες κάτι άλλο που θέλεις για να μην σε αρπάξουν από το λαιμό. Πες ό,τι άλλο θες. Χαιρετίσματα όπου θες. Πες τι γουστάρεις να πεις. Εκτός των άλλων. Ο Τσακ Νόρις ξέρει τι θεραπεύει ηλιοθεραπεία. Τι θεραπεύει ηλιοθεραπεία. Γεια σου, αδερφέ! Γεια σου. Ωραίος. Τι θεραπεύει ηλιοθεραπεία. Έτοιμος ήταν, φίλε. Έτοιμος. Μια μέρα ο Τσακ Νόρις δεν είχε κάρτα να μιλήσει με το αίσθημα. Πήρε ένα καλώδιο και έφτιαξε το ίντερνετ. Σωστό. Ο Τσακ Νόρις θέλει, όταν θέλει να βγω, λέει, τότε ανοίγει στη μέση την κότα. Γεια σου Κωστάκη, ναι, καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη, καλώς τον Δημήτρη, καλώς τον. Πού είσαι ρε Κωστάκη. Τι γίνεται ρε Μενεξέ. Καλά, άκυρο το επώνυμο. Για πες. Αυτά είναι. Τι να πω, ο Τσακ Νόρις έχει φάει και ψάρια ψάκι. Τι, ο Τσακ Νόρις. Για ψαράκι. Δεν σε ακούσαμε. Κάνεις διακοπές, δεν έχει σήμα. Ξαναπες το μία τρίτη. Και εσύ. Ο Τσακ Νόρις, ναι. Έφαγε την κεφαλιά ψαράκι. Έφαγε την κεφαλιά ψαράκι. Ο Τσακ Νόρις κόπηκε με το ανάπηδο ψαλίδι, λέει. Ο Τσακ Νόρις ξέρει που πάει ο Καραμήτρος. Έτσι. Ο Τσακ Νόρις ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μας. Έτσι. Έτσι να κερδίσουμε, να ακριβώς. Παίξουμε σοβαρά, να μην χαλαρώσουμε καθόλου. Καθόλου. Γιατί το μάτς είναι το μάτς κομβικό αυτή. Αυτό τη είναι το πιο κομβικό. Το πιο κομβικό παιχνίδι. Έτσι. Να μπουν μέσα να μας δείξουν ότι ξέρουν να παίζουν και ότι δεν πρόκειται να φοβηθούμε τη μια βίντη. Ακριβώς. Να μην την υποτιμήσουν όμως. Αυτό το λάθος που κάναμε στο πρώτο μάτς, που το μυαλό ήταν λίγο αλλού και την πληρώσαμε. Άρα πάμε εκεί μέσα να παίξουμε όπως με την πάτε.
Μπαμ, μπαμ. Αυτό, όπως με την πάτη. Στο πρώτο 20 λεπτό καθαρίζει το παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Και μετά κάνει συντήρηση. Έτσι, αδερφέ. Και μετά ετοιμάζεται για το μάτι με το Πανετολικό. Άστα, αυτά θα τα δούμε μετά. Μετά, πολλά. Μετά το μάτι. Γεια σου, Δημητράκη μου. Τζου μου σου, αδερφέ μου. 9-15. Για τα κρέατα είναι από το σταθερό. Για τα κρέατα, ναι, ναι, ναι. Για τα κρέατα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Ζου μου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Τι γίνεται, τι κάνεις. Έλα, δικηγόρε. Σήμερα με τη μία σε πιάνω. Με τη μία σε πιάνω σήμερα, Θανάση. Μου την είπαν χθες. Τον καημένο λέει αυτό δεν το γνωρίζει, λέει ποτέ. Λέει, τι γίνεται. Έλα, ρε δικηγόρε, για πες. Lawyer. Και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας για αύριο και για το βόλεϊ. Έτσι. 6,5 λοιπόν, το παλατάκι. Βέβαια, βάλε μου συγκλήρωση για τα κρέατα. Και δώστε σε ένα πολύτεκνο σε έναν άνεργο. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία, Θανάση, γιατί δεν τα θυμάμαι. 261. Έγινε. Γεια σου, δικηγόρε, φιλιά! Στην Ξάνθη. Φιλιά στην Ξάνθη. Καλημέρα σας. 23-10. Ποιο. Αφετός! 1-0. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καλημέρα από Κατερίνη. Καλά στην Πιερία. Καλά, αδερφέ μου. Δόξα τω Θεώ. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Προχωράμε. Λοιπόν, αύριο νίκη, σήμερα αυτό που λέει νίκη, έτσι κι αλλιώς. Να κλείσουμε όλη την εβδομάδα με νίκες. Σωστό. Να κλείσουμε και έχουμε το Πανετολικό. Εντάξει, και τελείωσε η δουλειά. Σωστό. Δύσκολο και χλωμό τον βλέπω τον Δέλα εκεί. Δεν ξέρω αν. Ναι, ναι. Αν θα είναι αυτό που παγκόσμιο. Τρίζει πολύ και από καιρό. Καλά, τρίζει αυτό δεν μας απασχολεί εμάς, φίλε. Εμείς πρέπει να είμαστε. Δεν πάει να φύγει αυτός. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε αυτά για το μάτς του πρωταθλήματος μετά από την Πέμπτη το βράδυ. Πρώτα να πούμε ότι 6 με 8 θα είμαστε εδώ να κάνουμε pre-game. Να βγάλουμε παιδιά μέσα από το γήπεδο στην Ουγγαρία. Παιδιά που ταξίδεψαν εκεί. Τη βόλτα μας στην παγκόσμια που κάνουμε στο pre-game κάθε φορά. Και να είμαστε έτοιμοι. 8 η ώρα είναι το βράδυ της Πέμπτης το μάτς. Δεν είναι 10. Είναι στις 8, έτσι. Δεν ήξερα να σου πω, αλλά θα μάθαινα. Δεν υπήρχε. Ναι, εντάξει, απλά το λέω το επισημαίνω επειδή με ρωτάνε κιόλας. Καλά έκανες, καλά έκανες. Α, και κάτι άλλο. Ο Τζακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί χαρτί τουάλετας, ναι. Αλλά γυαλόχαρτο. Γεια, φιλιά, φιλιά. Τι γίνεται, ρε. Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έλυσε τον Άριο Πάγο. Γεια σου, Παναγιώτα. Ο Τσακ Νόρις ξέρει πόσα κιλά είναι ο Πάγκαλος, λέει ο Δημήτρης. Ο Τσακ Νόρις ρωτάει τι χρωστάω και η Μέρκελ απαντά. Τίποτα, αγόρι μου, φεύγεις. Ωραίο. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Κωστή. Γεια σου, αγοράκι μου. Έλα. Τι ανέκδοτο για τον Τζακ Νόρις σήμερα. Ναι, φίλε, γιατί όχι. Για χαρά. Λίγο ανέκδοτο για τον Λούτσο, θα λέμε. Έτσι που κάνει με αυτά τα ρεκόρ που κάνει. Τι γελάς. Για πες. Ο Λουτσέσκου έχει πάει, έχει πιάσει τη μέση του πουθενά, φίλε. Α, σωστό, σωστό, έχει πιάσει τη μέση του πουθενά. Πολύ ωραία. Ο Τσακ Νόρις έχει ασημένιο χρυσόψαρο, μου γράφει η Ασημίνα. Η Ασημίνα μου έγραψε αυτό. Να ξέρει ο τύπος αυτός είναι ένας ακροδεξιός καραγκιόζης, αλλά αυτά τα ανέκδοτα που έχουν γίνει τελευταίο καιρό τον κάνανε έτσι πιο συμπαθή στην τέτοια. Δεν ξέρω ότι τα πολιτικά πιστεύω του. Ξέρω ότι είναι ένας ηθοποιός ο οποίος αυτό το οποίο έχει βιώσει εδώ στην Ελλάδα δεν το έχει πουθενά. Δηλαδή, έχει γίνει και στο εξωτερικό και κάνει αυτά. Βασικά είναι ένας ηθοποιός ο οποίος ήταν. Ναι, ρε, τίποτα, τίποτα. Μια παρηγμασμένη κατάσταση, ναι. Δηλαδή υποκριτική, όπως λένε τα παιδιά μας το κλίμα, ας πούμε, σαν ήπια, κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι, τα παιδιά μας είναι ο Γαρόνος Κούν, ρε, τι λες τώρα μπροστά του. Αλλά εντάξει, είδες τι έγινε όμως, χαβαλέ. Τώρα για μας, Κωστή, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει την Πέμπτη. Το θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Στον Πανετολικό θέλω να κερδίσω. Εντάξει, κατανοητό. Εννοείται ότι είναι προτεραιότητα, εννοείται. Μπορείς να σημαίνει ότι διαφορούμε. Απλά η ομάδα έχει το πλεονέκτημα επειδή δεν έχει ντέρμπι την Κυριακή. Ας πούμε, να δώσει λίγο περισσότερο γκάζι, ας πούμε, την Πέμπτη. Ναι. Εκείνη η ιστορία. Γιατί με τη Βίτη μέσα στην Τούμπα είχαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έβλεπε ότι παίζει με κόφτη. Ναι. Το οποίο το έβλεπε αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν τι να πω δηλαδή. Ο κόφτης αυτός απλά έχει ανέβει σε πιο πολλά χιλιόμετρα. Μην νομίζω ότι έχει φύγει τελείως. Ναι. Δηλαδή αντί και να πάνε τις 32 ώρες, δηλαδή, και να χάσει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, εντάξει, δεν, ούτε καν το συζητάμε, εντάξει. Απλά πιστεύουμε ότι με το... Αν μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα... Αυτό θέλουμε, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι θέλουμε πρώτα απ' όλα να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Και να μην φύγουμε με τραυματισμούς και τέτοια. Αυτό επίσης, πολύ σημαντικό. Να μην έχουμε άλλους Μαωρίσιους. Αλλά εντάξει, δεν θα κόψω και εγώ τη φλέβα όμως,
10 και 10 ναι. Το ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. Ναι. Τόσο να πω όμως την περισσότερη πιστεύω. Έγινε Αντουάν! Το Πανετολικό, γιατί Κωστή, το λέω ότι αυτή τη βδομάδα και οι δύο θα έχουν απώλειες. Ναι. Πιστεύω ότι όχι μόνο αυτή τη βδομάδα, Αντώνη, ότι στις προσεχείς αγωνιστικές θα έχουν απώλειες. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Αυτούς θα τους κάτσει κουτί να το κάνουν ένα χ με τον Παναθηναϊκό και θα φάει και τους δύο και θα έχουν το ιδανικό άλοθη, ας πούμε, για το Γενάρη. Μπορεί, δεν αποκλείω. Μπορεί. Έγινε, φιλιά. Γεια σου, Αντουάν. Ο Τσακ Νόρις έκανε κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρι. Ο Τσακ Νόρις γνωρίζει ποιος είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Αυτά έχει στείλει ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Τσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και έμεινε δύο βράδια, λέει η Μαρία. Όταν ο Τσακ Νόρις. Ναι, το διάβασα αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό το παιδί. Επίτρεψέ μου να πω τελευταία φορά. Για τα επόμενα 6-7 λεπτά προλαβαίνετε να στείλετε μήνυμα FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 για φωτογραφική μηχανή Sony που θα κληρώσω 10 παρακάτω ψηλά. Επίσης το τριήμερο στις Θερμές να πάρετε την περάση να πάτε στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέα στο Πόζαρ και θα δώσω και κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελο στην Νάπολη. Έλα, αγόρι μου, σ' ακούω. Ξέρεις γιατί ο Αμπάρης έφαγε 6 γκολ από τον Ατρόμητο. Ήρθε τον Τζακ Νόρις στη σέντρα και έφυγε από τη θεστία του. Τι γίνεται. Ερακλειδέας είμαι, καλά είσαι. Έλα, Ερακλειδέα, να ξέρεις δεν θα φύγει ο Βοσνιάδης προς το παρόν. Εντάξει, εμείς την πίκρα την φάγαμε. Τώρα φύγει, δεν φύγει. Το θέμα είναι να μην πάμε να δούμε σε κανένα άλλο παιχνίδι. Τον Τζακ Νόρις ξανά και φύγει όλη η ομάδα. Πιο πολύ θα με ενοχλούσε, ας πούμε. Εντάξει, κοίταξε, αν ήμουν Ερακλειδέας, θα με ενοχλούσε η έκταση του σκορ. Πιο πολύ να πρέπει να σε ενοχλεί ήταν στην Κέρκυρα, ας πούμε. Το μυαλό σου εκεί είναι, στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι συνυφασμένα, το ένα πίσω από το άλλο έρχεται. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα. Okay. Το σημαντικό είναι που βρήκε έναν άνθρωπο σοβαρό, όπως φαίνεται. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή φαίνεται ότι είναι σοβαρός. Έβγαλε και την ανακοίνωση, δυνατή, ενωμένη, να είναι πληρωμένη η παίκτες, να είναι όλα τακτοποιημένα και κάνει υπομονή και θα έρθει κι εσύ. Λόγω της δουλειάς που κάνω έμαθα ότι αυτός ο οποίος είναι το δεξί του χέρι στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πράγματα έχει υπόσταση και είναι σοβαρός. Ναι. Το θέμα είναι να μην βρεθούν οι παραφιάδες από δίπλα και το φάνε. Αυτό ισχύει παντού, φίλε. Όταν έχετε ένας και είναι φορτωμένος, πέφτουν όλοι. Εμφανίζονται διάφοροι από το παρελθόν, φαντάσματα, χρέη, έτσι, αλλιώς. Τα ξέρει ο άνθρωπος. Τα ξέρει. Έγινε. Βάλεις το θέας, 9.71. Θύμησέ μου το μικρό σου. Νίκος. Έγινε Νικόλα, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, μια τελευταία γραμμή γιατί πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς στο Παναγιωτάκη. Τι γίνεται. Αγόρι μου γλυκό. Εσύ. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. 7-8 για την κλήρωση. Για την κλήρωση, να σε βάλω για την κλήρωση. 7-8. 7-8. Ωραία. Σέβαλα, αγοράκι μου, σέβαλα. Σέβαλα. Έγινε. Να σε γερός. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε καλά, ζούμε σου, αγοράκι μου. Η Άννα η Χούχτα λέει: Κωστάκη, ζούμε μεγάλες στιγμές. Αν δεν πάω κάρα, βάλαμε στην κλήρωση για Θερμές. Ο Περόπλος, ο Νίκος. Φωτογραφική μηχανή. Βάλεμε πλιασά ο Χάρης για την φωτογραφική. Καλημέρα, Κωστή. Κωνσταντίνη Στεργίου, ο Ευαντζήτης ο Ανέση. Καλημέρα, Κωστή. Βάλεμε σκληρώσει. Ο Λαμπρόπλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Κωστή. Ζουμουσού λέμε. Βάλεμε κλήρωση για Θερμές. Να πάω να σα φίξω τη σχέση με την κοπέλα μου ή για τα υπέροχα κρέατα. Καλημέρα, Παοξάκη μου. Θερμές για να το κάνω δώρο στη γυναίκα μου. Λέει 7-10. Κωστή, ο Τσακ Νόρις πάντρεψε τις κόρες των ματιών του. Ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο, φίλε. Εξαιρετικό. Λοιπόν, βάλαμε για Sony τρίμερο Θερμές κρέατο Τσακυρίς ο Δημήτρης. Κωστή, βάλαμε σκληρός ο Γιάννης από Τσαμπελόκηπος. Ο Τσακ Νόρις είδε DVD σε βίντεο player. Ο Τσακ Νόρις πήγε με στολή ΠΑΟΚ στον πλανήτη Άρη. Ο Τσακ Νόρις πυροβόλησε πριν το Lucky Look. Ωραίος. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος Κωστή βάλαμε στην κλήρωση. Άντε Παοκάρα στην κορυφή ζου μουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμεο. Ο Πεκιαρίδης ο Γιάννης καλημέρα σε όλα τα ζου μουσάκια. Η Άννα η Χούχλια καλημέρα Κωστή μας φτιάχνεις όλη μέρα την μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Ραμπατζή Σωτηρία, ο Αλέξο Μουράτογλου, η Εύη η Μαυρομάτη, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, πάλι η Άννα, ο Τσακ Νόρις σου έριξε την καρέκλα. Επίσης, Σόνι Κρόκετ λεγόταν ο λευκός αστυνομικός που έπαιζε το Miami Vice, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, τόσο ήθος, πας λαδόκολα καταρχήν, χωρίς κλήρωση, έτσι. Απλά επειδή μπήκε στη διαδικασία, να θυμηθείς ποιος ήταν ο Σόνι, αυτός ένα μηδέν. Σόνι Κρόκετ, Έρικ Εστράντα, περιπολικά εν δράση. Όχι. Όχι, στο Miami Vice. Με Don Johnson. Γυρισμένο το σακάκι. Κανονικά, Chris Kraft. Σηκωμένο το μανίκι από το σακάκι, σαν να ζυμώσει Κυριακή μεσημέρι στο χωριό να πούμε το ψωμί. Έρχεσαι από εδώ, παίρνεις τραπέζι στη λαδόκολα, χωρίς διαγωνισμό, εκτός σε βγάζω. Να ξέρεις. Επειδή έχεις πάρα πολύ ήθος. Τόσο ήθος.
Σόνι Κρόκετ, ο λευκός αστυνομικός που έπαιζε στο Miami Vice. Ο Ντόν Τζόνσον τον έπαιζε, έτσι. Τον αστυνομικό εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να πάω, να πάω να κάνω τις κληρώσεις. Δεν διάβασα όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, ο Γιώργος ο Τίτος. Καλημέρα από Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Καλημέρα σε όλα τα παόκια και στην Κοράκλα που έχει γενέθλια. Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει κάψεις. Πρόχνει την γη πάνω κάτω, λέει ο Κωστάκης. Λοιπόν, πάω να κάνω κλήρωση. Λοιπόν, πρώτον, να δώσουμε. Δώσε μου, σωτηράκι μου, θέλω να μου δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 87. Όχι, μέχρι το 88 για να δώσω τη φωτογραφική μηχανή. Όλα θα τα βάλω μέσα τώρα. Να δώσω τα κρέατα. Κάτσε να βάλω και ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτά τα 10 από τα τηλέφωνα. Για πες μου. Το 73 κερδίζει τη φωτογραφική. Πες μου οι θερμές. Το 60. Και ένα ακόμα για να δώσω και, και τα κρέατα. Εδώ θέλω από το 1 μέχρι το 98. Το 24. Τέλεια. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι να παίζει. Για να δεις αν σ' αγαπώ και κλαίγες κρυφά τις νύχτες. Βρε παραπονιαρικό. Λοιπόν. Κάτσε να τα ανοίξω όλα. Πάμε. Φωτογραφική μηχανή. Κερδίζει 6983 σε 558 Περόπουλος Νι. Πάρ' τον τηλέφωνο Μαριλής. Δεν έχει στείλει τίποτα άλλο, μόνο Περόπουλος Νι φωτογραφική μηχανή. 6983 σε 558. Πάμε να δώσουμε θερμές. Θερμές 6955 σε 880 ο Λαμπρόπουλος Γιάννης. Καλημέρα Κωστή. Στείλε με θερμές για να σας φίξω. Έτσι, εδώ θέλω. 30 φίλα μου και λουλούδι μου, είσαι η ζωή μου, αγγελούδι μου. Αγγελούδι με ουμλάουτ. Τα δώσα. Πάω να δώσω και κρεατάρες. Λούδι μου, άνοιξε το λούδι μου. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Φωτογραφικό φακό σου κάνω δώρο εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε. Είσαι ο Περόπουλος, τον Νί τι σημαίνει. Νεοφώτιστος, όχι. Περόπουλος, Πετρόπουλος λάθος. Πετρόπουλος είσαι. Ναι. Φίλε λυπάμαι, ο Περόπουλος κέρδισε. Εδώ έχει στείλει μήνυμα ο Περόπουλος. Δηλαδή τι χάνεις. Εκτός κι αν πάρεις μια φωτογραφική μηχανή. Θα σου κόψω ένα τάφ, θα σου φάω κι εγώ από το δώρο. Καλό κι αυτό. Λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερός. Θα στείλω το όνομά σου, θα πας στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα μπεις, θα πεις είμαι ο Περόπουλος, αλλά είμαι Πετρόπουλος και κέρδισα την φωτογραφή μηχανή στον Κωστή. Να είσαι πάντα τυχερός. Πόσα μηνύματα έστειλες, Νίκο? Ένα. Μπράβο, ρε φίλε. Και χτες ένα για το Σεμάρτο, κάθε μέρα. Να είσαι τυχερός, φίλε. Να είσαι πάντα τυχερός, εύχομαι. Να είσαι τυχερός. Χαιρετίσματα. Φιλιά. Καλές εκπομπές, εύχομαι και ό,τι επιθυμείτε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα, αν ήταν, ξέρω εγώ και τα λοιπά, εκδίκαση Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτά θα λέγει άκυρο. Άκυρο, δεν είναι. Ο Περόπουλος έστειλε. Είσαι Πετρόπουλος. Τίποτα. Πάρε μια φωτογραφική μηχανή. Χωρίς ταφ. Χωρίς. Λοιπόν. Τα έδωσα όλα και τα κρέατα τα είπα. Κρέατα είπα. Αραμπατζή σωτηρία. Τα κρέατα. 6944091. Αραμπατζή σωτηρία. Τα κρέατα. Αυτά. Λες να έχω δώσει δύο κρέατα. Κάτσε τι μου τι νούμερο. Όχι, αραμπατζή. Αυτή. Τα κρέατα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ο Λαμπρόπουλος Γιάννης είναι... Ο Θερμές, Λαμπρόπουλος Γιάννης Θερμές, Αραμπατζή Σωτηρία τα κρέατα και ο Περόπουλος που είναι Πετρόπουλος τη φωτογραφική μηχανή. Σωστά.
Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας κάνω bye bye. Ο Τσακ Νόρις σήμερα μας κράτησε παρέα. Αύριο θα πούμε περισσότερα για το μάτς με τη Βίντι. Εννοείται, αδερφέ μου, σας υπενθυμίζω, λαδόκολλα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα. Να πω ότι η Αραμπατζή θα πά στη Νεάπολη για τα κρέατα. Ανδρέα Παπαδρέου 125, μην πηγαίνετε στο Μιχάλη, στον Άγγελο θα πας, έτσι. Θυμίζω, πάω κότο, 2-11-93-5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 -
με την υποστήριξη Insurance Broker. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Καλή επιτυχία στο βόλεϊ σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Πάμπλο και του Σνάουτσνερ στην προσπάθειά τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Έχω κι άλλο, το κρατάω για αύριο. Γεια σας!